Έλα, εδώ είναι η εκπομπή. Ήρθες πάλι τρελό καρναβάλι να γλοντήσουμε όλοι μαζί. Εδώ είμαστε. Μπαλαντέρ σήμερα ψιλοτρίωρος ουσιαστικά. Γιατί εντάξει, τσικνοπέμπτη είναι, όπως καταλαβαίνετε. Υπήρχε λίγο μια μικρή διαφοροποίηση στο πρόγραμμα, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Για λόγους υγείας υπήρχε μικρή αυτή η διαφοροποίηση. Εδώ είμαστε, Νίκο Μοσχοβίτης πίσω το μικρόφωνο, σε λίγο και με Νίκο Παπαδόπουλο. Μέχρι και τις 12 θα πάμε με αποκριάτικο ρυθμό. Όσοι κυκλοφορείτε προς το κέντρο ή γενικότερα είστε έξω, έχετε καταλάβει τι γίνεται. Χαμός. Μου θυμίζει λίγο Χριστούγεννα η φάση και πρωτοχρονιά. Δεν ήξερα ότι έχει απλωθεί τόσο πολύ η τσικνοπέμπτη, αλλά μπράβο. Και σε εξέλιξη έχουμε ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, στο οποίο το περιμέναμε όλοι να είναι τυπική διαδικασία. Παρόλα αυτά όμως, δεν είναι. Η ρεβάνς του 3-3 του Λαμία Ολυμπιακός είναι στο 0-1 για τη Λαμία με τον γκολ του Τόμας στα ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και είμαστε στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός έχασε και πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο έδωσε ο Κομίνης σε ανατροπή του Ποντένσε που είδε μόνο αυτός. Πιστεύω ότι ούτε ο Ποντένσε όταν έπεφτε δεν πίστευε ότι θα δοθεί αυτό το πέναλτι. Ο Κομίνης φυσικά το έδωσε. Πιθανολογώ ότι εδώ θα έρθει μετά ο συνάδελφος να μας τα πει με το ίδιο σθένος που μας τα έλεγε και χθες για το πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Αλλά ball don't lie. Και ο Σαράνοφ το έβγαλε για τη Λαμία την εκτέλεση του Φορτούνη. Αυτό για το θείο offside. Α, ήταν offside, okay. Λοιπόν, είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Λαμία προηγείται με 0-1 του Παντουριά Παπαϊωάννου. Η Λαμία του Μάκη Χάβου. Γενικά μια ομάδα που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από τη στιγμή που ανέλαβε ο Μάκης Χάβος. Και αν καταφέρει να περάσει, θα έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Θα είναι ίσως η μεγαλύτερη, όχι ίσως, η μεγαλύτερη πρόκριση στην ιστορία της ομάδας. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσουμε έτσι με τον Ολυμπιακό, που βγαίνει εδώ κάπως επικίνδυνα στην επίθεση. Ο Ποντένσε μέσα στην περιοχή κλεισμένος κρατάει, προσπαθεί να κάνει μια σέντρα, τι κάνει. Ο Παλίκαρος, ο Ασίγμπα νομίζω είναι αυτός που διώχνει για τη Λαμία. Είναι στην επίθεση ο Ολυμπιακός και παλεύει για να εσωφαρίσει. Σέντρα τώρα πάλι από αριστερά, πάλι διώχνει ο Χρήστος Καρυπίδης, να ήταν αυτός. Νέα σέντρα, κεφάλια προς τα μέσα, διώχνουν πάλι της Λαμίας. Πάμε στο πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων και νομίζω έχει corner η Λαμία. Λοιπόν, οπότε θα το πάμε έτσι λίγο πιο χαλαρά σήμερα. Δεν νομίζω να έχουμε τα χθεσινά εδώ με τον συνάδελφο που είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων κι εμείς. Θα το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Όσοι είστε έξω, να περάσετε καλά. Όσοι πηγαίνετε τώρα, προσοχή. Όσοι τελειώνετε τώρα, γιατί είναι κάποιοι που είναι από το μεσημέρι, ρε παιδί μου. Επίσης με προσοχή. Πραγματικά έχει πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο. Θυμίζει καταστάσεις παραμονών πρωτοχρονιάς και Χριστουγέννων. Ίσως και περισσότερη κατάσταση είναι έτσι. Οπότε, παιδιά, με προσοχή, έτσι. Όσοι ντυθήκατε, ελπίζω να έχετε επιλέξει κάτι ωραίο. Να έχετε ξεφύγει από τα κλισέ. Έτσι, δηλαδή, καουμπόι, ας πούμε. Έτσι. Ή ξέρω εγώ τι άλλο είναι. Αστυνομικός και τέτοια πράγματα. Ελπίζω να έχετε επιλέξει κάτι ωραίο. Λοιπόν, πέμπτο λεπτό καθυστερήσω για να δω κομμένη θα το σφυρίξει. Γίνεται με τελευταία σέντρα από τον Ολυμπιακό. Αμάν, 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 αμάν. Διώχνει τη Λαμία, καθαρίζει ο Παλίκαρος ο Καρυπίδης. Θα το σφυρίξει ο Κομίνης. Διώχνει και ο αριστερός μπακ της Λαμίας. Το σφυρίζει ο Κομίνης και η τεράστια Λαμία. Πραγματικά μια ομάδα με τρομερή παράδοση στο κύπελο. Μια ομάδα που πραγματικά επιβεβαιώνει ότι το κύπελο είναι θεσμός των εκπλήξεων. Είναι στα ημιτελικά ο Ολυμπιακός. Τι σταυρό έχει αυτός που φυλάει, ρε φίλε. Πω, πω. Μου κάνει μοναχότερο αυτός ο σταυρός που έχει τώρα ο φύλακας της Λαμίας. Ο Σαράνοφ, ο Παλίκαρος που έβγαλε το πέναλτι. Βέβαια, ο Σκόνδρας εκεί, βέβαια, βέβαια. Πολύ μεγάλη πρόκριση. Ο θεσμός των εκπλήξεων λοιπόν το κύπελο. Η Λαμία είναι στα ημιτελικά, αποκλείει τον Ολυμπιακό κερδίζοντας μέσα στο Καραϊσκάκι. Στον γκολ το έβαλε ο Τομάς στο 50. Και κάπου εδώ νομίζω ότι η χρονιά για τον Ολυμπιακό τελειώνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Χωρίς κύπελο, χωρίς πρωτάθλημα όπως όλα δείχνουν. Με έναν αποκλεισμό 32 του Europa League. Πολύ μεγάλη επιτυχία χρονιά για τον Ολυμπιακό. Και με έναν αποκλεισμό από μια ομάδα όπως η Λαμία με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από αυτόν, πολύ μεγαλύτερη ποιότητα. Μια Λαμία που έχει βάλει στόχο την κατάκτηση του κυπέλλου. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, ο Ολυμπιακός αποκλείεται από μια καλύτερη ομάδα. Λογικά κάτι τέτοιο μπορεί να διαβάσουμε μετά από όσα διαβάζουμε από χθες. Αλλά πραγματικά, παιδιά, δεν είναι τυχαίο. Κάποια πράγματα, ειλικρινά, δηλαδή αυτά που γίνονται φέτος, με όλα όσα γράφουν και λένε αυτοί που γράφουν, αυτοί που τα γράφουν και αυτοί που τα λένε. Το πόσο στα φέρνει η ίδια η μπάλα είναι πραγματικά φοβερό. Και του τα φέρνει έτσι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σκεφτείτε τι έχει γίνει από χθες με το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Σκεφτείτε λίγο, όσοι ενημερώνεστε, όσοι μπαίνετε σε site, όσοι διαβάζετε τέλος πάντων διάφορα πράγματα. Σκεφτείτε τι γίνεται. Και σήμερα φυσικά, επειδή η μπάλα δεν λέει ψέματα όπως το λένε οι φίλοι Αμερικανοί, που το λένε για τον μπάσκετ,
αλλά είναι μια πραγματικότητα και στο ποδόσφαιρο τις περισσότερες φορές δεν λέει ψέματα. Ball don't lie, το λένε οι Αμερικανοί. Έρχεται η Λαμία σήμερα, η μεγάλη Λαμία του Μακιχάβου. Κερδίζει με 0-1 μέσα στο Καρεσκάκη και ο Ολυμπιακός είναι έξω και από το κύπελο. Και πάει για μία ακόμα χρονιά χωρίς να παίρνει κάτι ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, 0-1, πρόκριση της Λαμίας. Ολοκληρώνεται η τετράδα του κυπέλου Ελλάδος. Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ. Μάλλον θα το πάρω χρονικά. ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΟΚ και Λαμία σήμερα. Η πολύ μεγάλη ομάδα του Μάκη Χάβου, πραγματικά. Η οποία δεν έκρυβε ότι είχε στόχο το κύπελο φέτος. Ήταν ένας από τους μεγάλους στόχους. Η Λαμία δεν το ξεκίνησε, ενώ εγώ θυμάμαι τους ανθρώπους να λένε ότι ένας από τους στόχους είναι το κύπελο. Στόχο τον οποίο πετυχαίνουν ή τέλος πάντων συνεχίζουν και το διεκδικούν με την πρόκριση σήμερα μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού. Τώρα βλέπουμε τον προπονητή τον Πέτρο Μαρτίνς, ο οποίος έχει φτιάξει την Μπαρτσελόνα της Ελλάδος, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε εδώ και καιρό. Την ομάδα που παίζει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία αποκλείστηκε από την Δυναμό Κιέβου στο Europa League. Είναι μια ομάδα που αποκλείστηκε από τη Λαμία στο κύπελο. Και στην Ελλάδα είναι 7 πόντους πίσω από τον δεύτερο, 9 με τους πόντους μέσα στο γήπεδο, γιατί έχει και ένα μείον 2 ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά όμως, εσείς μην τα βλέπετε αυτά. Μην δίνετε σημασία στο ότι γίνεται μέσα στο γήπεδο. Να δίνετε σημασία σε αυτό που διαβάζετε, σε αυτό που προσπαθούν να σας περάσουν και να σας πείσουν ότι είναι η καλύτερη ομάδα, έχει τον καλύτερο προπονητή και γενικότερα αδικείται. Και αν δεν αδικείται αυτή, ευνοείται η άλλη. Έτσι, η άλλη που δεν χάνει, έτσι, που στην Ελλάδα είναι αίτητη, εκείνη ευνοείται και αυτοί εδώ αδικούνται. Τι να πω, okay. Λοιπόν, πρόκριση για τη Λαμία. Μια εφράδια διακρίνω στον άνθρωπο που είναι πίσω από το μικρόφωνο. Τα λέει πολύ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε λίγο και με τον Νίκο Παπαδόπουλο να πούμε περισσότερα. Είναι ωραία ημέρα σήμερα. Έτσι, τσικνοπέμπτη, όπως και να το κάνουμε για όλους. Εδώ μεταξύ, αυτό μου κάνει εντύπωση, φίλε Γιάννη Ζάτση. Είναι τσικνοπέμπτη. Είναι ρε φίλε εργάσιμη. Δηλαδή δεν είναι ούτε ημί ούτε τίποτα. Από το μεσημέρι σήμερα γίνεται πανηγύρι. Δεν δουλεύει κανένας. Κανένας δεν πρέπει να δουλεύει. Είναι όλο αυτό, ξέρεις, κάπου εκεί το μεσημέρι, 1-2 η ώρα, να καλή ώρα όπως και εμείς εδώ πέρα. Ενά μωρέ, φέρανε κάτι να φάμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να δείξουμε. Οπότε λίγο η μέρα σήμερα είναι εργάσιμη στα χαρτιά, τέλος πάντων. Μην βλέπετε, εμείς είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε άλλη κατάσταση. Okay. Είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, γραμμή έχουμε. Φίλο της Λαμίας. Φίλο του Ολυμπιακού. Δώστε τον, ναι. Δώσε, Τζόνι. Δώσε. Έλα, φίλος της Λαμίας είσαι και του Μάκη Χάβου. Καλησπέρα. Ο Τάσος, ο Ντρούλινγκ, ποιος είναι? Τάσος Ντρούλινγκ δεν είναι εδώ σήμερα, τους φάγαμε. Τους φάγατε. Ναι. Λοιπόν... ο ένας εκτός πόλης, ο άλλος άρρωστος, οπότε τι να κάνουμε. Γεμίζουμε λοιπόν, το κενό. Εσύ είσαι ο... Μοσχοβίτης. Είσαι γεια ο και λέγεσαι. Ο Τάσος είμαι από το Ρέθυμνο. Γεια σου, Τάσος από το Ρέθυμνο. Τι ομάδα είσαι? Έχω μία ροπή προς τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, και εγώ προς τη Λαμία. Τη Λαμία βέβαια, ιστορικό σωματείο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα, θα χαιρετήσω και τον Τάσο και τον Ζάχο που δεν είναι στην εκπομπή φυσικά. Έτσι, για να τους μεταφέρουμε τα χαιρετίσματα. Λοιπόν, δεν θα ακούνε τώρα. Λογικά ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το παιχνίδι με τον Άρη, πάμε λίγο πιο πίσω. Ναι. Εντάξει, εκείνη τη μέρα άκουγα ράδιο, γενικότερα ακούω ράδιο, άκουγα πολύ κόσμο και πολλούς οπαδούς του Άρη να παίρνουν τηλέφωνο, να λένε για μένα, ήταν σαν νίκη ο ένας. Ο άλλος νόμιζε ότι βγάλαν το διπλό, ο άλλος νόμιζε ότι πήραν το Champions League, εντάξει, καμία σχέση. Γιατί νομίζω ότι παίξαν και μπαλάρα. Απλά καταστρέψαν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό βλέπω, γιατί δεν είχαν και τίποτα. Τρεις τελικές ήταν πολύ καλά διαβασμένοι στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό. Απλό, ναι, παίξαν στο κέντρο, λίγο δυνατά εκεί πέρα, μονομαχίες, αυτό. Δεν κάνανε τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν νομίζω ότι ήταν το παιχνίδι να πάρουν το διπλό. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι ήταν παιχνίδι το οποίο έπρεπε να λήξει 0-0. Ναι, και το χ που πήραν. Okay, έτσι όπως. Κοίτα, 0-0 δεν θα έλεγα, γιατί όπως εξελίχθηκε εγώ προηγήθηκα. Ναι, δεν καταλαβαίνεις πως το λέω. Τι το ΠΑΟΚ είχε καμιά μεγάλη φάση και εκείνη την ευκαιρία, εκείνο το σούτ ευκαιρία. Είναι και ο Άρης σοφάρει στο τέλος με μια φάση τέτοια. Το παιχνίδι για μένα ήταν ένα παιχνίδι που δεν ήμουν όσο καλό θα ήθελα. Σαν ΠΑΟΚ φετινός δηλαδή, όπως ας πούμε σε πάρα πολλά παιχνίδια. Και πήγε χωρίς να κινδυνεύσω. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν κινδύνεψα καθόλου από τον Άρη, έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή έγινε μια στημένη φάση, ένα φάουλ και βγήκε ένα γκολ από ένα στημένο που πολύ δύσκολα τρώει γκολ η ομάδα μου στο στημένο, το οποίο ήταν και offside. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Άμα το σήκωνε σωστά, άμα το έβλεπε σωστά το κοράκι και το σήκωνε, δεν θα υπήρχε γκολ, θα έλεγε το ματ 1-0. Και σε μια κακή μου μέρα θα είχα πάρει πάλι τους 3 βαθμούς. Σωστά. Λοιπόν, πάμε. Άρα τέλος με αυτό. Δεύτερον,
θα πω κάτι το οποίο το έχω πει και άλλες φορές στην εκπομπή. Για κάτι που είπε ο Κυριάκος, πάρα πολύ σωστό. Είπε ότι χθες όποιος άκουσε τις δηλώσεις ότι ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ και με το πέναλτι που για μένα ήταν πέναλτι και όλα αυτά που γίνανε γενικότερα πριν, ότι δεν δοθήκανε δύο πέναλτι, δεν δοθήκανε δύο κόκκινες κάρτες οι οποίες ήταν σωστές. Δηλαδή είδα ένα διαιτητή μέχρι και στο τέλος έβγαλε κίτρινη κάρτα σε παίχτη που δεν είχε κάρτα για να μην το βγάλει κόκκινη. Δεν ήθελε να αποβάλει με την καμία παίχτη του Πανιωνίου. Mm-hmm. Εδώ θα πρέπει να παίζουν με 10 παίχτες από το 30 και από το 70 να παίζουν με 9. Λοιπόν, και βγήκε και είπε ο Κυριάκος ότι όλοι ασχολούνται με το μάτς του ΠΑΟΚ και το πέναλτι και δεν ασχολείται κανένας και τα κανάλια, ειδικά Sky, Alpha κτλ. Με έναν που καταδικάστηκε 28 μήνες και με αναστολή για 20.000 ευρώ πρόστιμο για παιδεραστία, παρακαλώ, για παιδεραστία, καταδικάστηκε για παιδεραστία, ο οποίος είναι το δεξί χέρι του Μητσοτάκη, είναι προσωπικός του σύμβουλος, κολλητός του. Mm-hmm. Και το πνίγουν όλοι, δηλαδή αν είναι δυνατόν να ξέρουμε τι λέω. Και όπως έχω πει, για μένα δεν με νοιάζει τι θα ψηφίσει ο καθένας, ειδικά οι παοκτζίδες. Για τους παοκτζίδες με ενδιαφέρει, αλλά έχω πει ότι όποιος ψηφίσει για μένα Νέα Δημοκρατία και Χρυσή Αυγή είναι συνένοχος σε όλα αυτά που γίνονται για τον ΠΑΟΚ, να το ξέρουν. Και σε όλη αυτή την βρωμιά. Δεν με νοιάζει από εκεί και πέρα τι θα ψηφίσει. Δεν πάει να μην ψηφίσει καθόλου, να ρίξει ζαμπόν μέσα στο. Αλλά όποιος ψηφίσει αυτούς τους δύο, γιατί είναι αδέρφια αυτοί. Είναι ένα και το αυτό. Είναι συνένοχος σε όλη αυτή τη βρωμιά, τη λάσπη και όλα αυτά που γίνονται χρόνια στον ΠΑΟΚ. Mm. Πάει και αυτό το κομμάτι. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά για την ομάδα μου. Εύχομαι τα καλύτερα, να ξεκουραστούν, γιατί ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι, μια πολύ δύσκολη πρόκριση. Με έναν αντίπαλο ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου μπάλα. Πήγε απλά μόνο να καταστρέψει και ήταν πίσω 120 λεπτά. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Mm. Πήραμε το ματς. Ακόμα είμαι με τον Βιερίνια όπως το πήραμε, πολύ μεγάλος αρχηγός, πολύ μεγάλος παίκτης. Το έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Ναι, χαίρομαι που έχουμε αυτό το παίκτη στην ομάδα μας. Και φυσικά και όλους τους άλλους. Μπράβο στην ομάδα μου. Ξεκούραση τώρα. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μέσα στο Παναθηναϊκό. Να το πάρουμε και αυτό. Γιατί εγώ θέλω να πάρουμε και το πρωτάθλημα ITT. Πολύ, πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα ήθελα να σπάσουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό. Έτσι ναι, θα ήθελα να σπάσουμε αυτό το ρεκόρ. Λοιπόν. Πάει γι' αυτό και το τελευταίο κομμάτι πριν να σας χαιρετήσω. Για τη Λαμία την ομάδα σου δεν είπες τίποτα. Πήγε τώρα, τελευταίο είπα, τελευταίο κομμάτι. Πήγα και έπαιξα στο 60 εκεί. Λέω δίπλα στο μαγαζί μου, εγώ δεν στο Ρέθινο, έχω ένα πρακτορείο. Να. Και λέω πόσο δίνει το επόμενο γκολ, ας πούμε για Ολυμπιακό. Μου λέει ένα 28, λέω τι είναι 28 ρε. Λέω η ανατροπή μου λέει 2-5. Κοιτάω μετά από 5 λεπτά, έχει πάει 2-70. Λέω άτε έτσι, λέω θα το βάλω για το γούρι, ανατροπή τον Ολυμπιακό 7 ευρώ. Γιατί ξέρω ότι όποτε παίζω κάτι τέτοιο δεν βγαίνει. Ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ, τρελάθηκα. Ο συνέτερός μου είναι γάβρος, έχει ψοφίσει τώρα μέσα. Είναι και τσικνοπέμπτη, είναι φιλτρώνει σουμπλάκια. Θα είναι όλη νύχτα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το θέμα είναι να μην το πάρει πάω και για αυτούς. Αυτό είναι το θέμα τους. Όλα τα άλλα τα έχουν φτιάξει. Αυτή είναι. Για τον Δημήτρη που ήταν συνέδερός μου, αυτό δεν τον νοιάζει μόνο ο Παναθηναϊκός. Αλλά γενικότερα έτσι λέει. Αλλά τους πονάει. Όταν τους καρφώνει, τους πονάει. Καλά τους κάνουμε, γι' αυτό είναι ενωμένοι, να ξέρεις. Εγώ ζω στο Νότο 25 χρόνια, τους ζω, ξέρω πώς είναι. Ναι. Το ΠΟΚ ισχύει, πάντα ισχύει. Λοιπόν, γι' αυτό μόνο ΠΑΟΚ, μόνοι μας και όλοι τους. Καλό βράδυ, παλικάρια. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, over, τα λέμε. Χαίρετε, χαίρετε. Έχω και άλλο φίλο της Λαμίας. Έλα, χαίρετε. Νίκο! Παρακαλώ! Πίπης! Έχεις μπλέξει τώρα, προσπαθείς να παρκάρεις, θα κάνεις καμιά ώρα. Σε κανένα δύο ώρα, σε βλέπω να είσαι εδώ. Φίλε, τι έγινε, αλλάζει ο χρόνος απόψε. Και μιλάμε για πανηγύρι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα, φίλε. Εγώ δεν ξέρω ότι η Τσικνοπέμπτη έχει τόσο πανηγύρι το βράδυ. Έχω κάνει κανένα 25 λεπτό μισάρο Περαία. Καλά. Αν βρεις να παρκάρεις μέχρι τις 12, πες. Αφήγουμε μια και άλλη μετά. Γύρω από το ραδιομέγαρο έχουν στηθεί 4-5 φουφούδες. Ναι. Έχει Ντάξει. πανηγύρι. Όλος ο κόσμος είναι ντυμένος. Επειδή είχες δύσκολη μέρα σήμερα, εδώ υπάρχει η καβάτζα, να ξέρεις. Έφαγα ρε φίλε, αλλά άμα υπάρχει. Υπάρχει καβάτζα ρε φίλε, γιατί ο δικός σου σήμερα ήταν πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή σήμερα ήταν πραγματικά human resources πολύ καλός, να ξέρεις. Ξηγήθηκε πολύ δυνατά. Όχι, και το φαγητό ήταν καλό και πολύ και έμεινε και όλα, αυτό θα σου πω. Αφάγατε δηλαδή. Ναι ρε.
Ναι. Εγώ σαν ρεπόρτερ, όχι αθλητικός τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά ένας ρεπόρτερ του δρόμου. Ναι. Λοιπόν, αυτός με το κόρσο τώρα εκεί που πάει να χωθεί, δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Όσοι κατευθύνονται προς το κέντρο, ας γυρίσουν πίσω. Έλα ρε, μην είσαι τώρα τέτοιο. Έλα ρε Νίκο τώρα, δηλαδή, εντάξει, ναι, τα σκέτα τώρα, δεν είναι να γυρνάς. Έχει γίνεται, είναι πόσα στενά μποντιλιαρισμένα, είναι κανένα 88 νοματεία εδώ γύρω κοντά στα δικαστήρια ψάχνουν να παρκάρουνε, εντάξει. Λες και τις υπόλοιπες μέρες τη βγάζετε με τα cornflakes και με τις μπάρες Δημητριακών. Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα, να υπάρχει κόσμο που ντύνεται, είναι ωραία φάση, εντάξει, τι να κάνουμε. Ούτε και εμένα με ψήνει πολύ, αλλά τι να μπορώ να το πω τον άλλο, μη βγαίνεις. Καλά, έχω βγει από το σπίτι στην Περαία και μύριζα τσίκνα και έχω φτάσει στο κέντρο και πάλι τρίχνει τσίκνα. Έλα, δουλεύουν και όλοι, δεν πειράζει, όλα καλά. Έτσι πρέπει. Μάλιστα. Να κινείται το χρήμα στην αγορά, φίλε. Ωραία. Λοιπόν, κλείνει ο Πίπης, πήγαινε σε break. Εντάξει, καλά. Εγώ θα πάω σε break, πιστεύω κατά τις 10.30-11 σε βλέπω εδώ πέρα, να ξέρεις. Θα δούμε. Άντε, καλά. Λοιπόν, ο συνάδελφος ο οποίος μας δίνει και το ρεπορτάζ από το δρόμο, γιατί πραγματικά έχει μεγάλο πανηγύρι στο δρόμο έξω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Είπαμε σήμερα πιο χαλαρά, τσεκνοπέμπτη. Και βέβαια με ό,τι υπάρχει δεξιά και αριστερά να τα αναφέρουμε. Λοιπόν, πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κόψε λίγο το χαλί, εντελώς. Εντελώς και βάλω το, θα συνεχίσει μετά. Θα κάνω κάτι πολύ αντιραδιοφωνικό, αλλά νομίζω ότι εκφράζει απόλυτα τη σημερινή ημέρα. Εμείς το Λιμπερό πίνουμε σε ρωτή που έλεγε η γλυκή διαφήμιση. Η θρυλική διαφήμιση που έπαιζε αμέσως μετά από εκείνο το μεγάλο τελικό Άρης Ολυμπιακός στα Κατατζόγλου και τελειώνει το παιχνίδι. Κρακ. Εμείς στο Λίμπερο πίνουμε σιρωδί. Ακούστηκε τόσο γεμάτα. Πόσες μπύρες μπορεί να έχουν καταναλωθεί σήμερα? Πόσες? Άλλος δεν πίνει μπύρα. Κοκακόλα πίνει, έτσι. Όχι, μην νομίζετε. Μπερδευτούμε. Κοκακόλα zero. Ναι. Και πόσες θα καταναλωθούν ακόμα? Περίμενε. Πες τώρα λίγο, πολύ πανηγύρι έξω. Όχι μόνο οι μπύρες, φίλε. Πόσα κοπάδια ξεκληρίστηκαν, πόσες οικογένειες. Ναι, τετράποδων, γουρούνια, ό,τι θες, δηλαδή έχει γίνει γενοκτονία σήμερα. Να σου πω λίγο κάτι. Λίγο την έχουμε τεντώσει τη Συγκνοπέμπτη, Αρκετά θα έλεγα. Έτσι δεν είναι. Και νομίζω ότι εσύ πιο παλιά ήταν τόσο ταλαβερή. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Δεν είχε τόσο πολύ ταλαβερή παλιά, δεν είναι. Ξέρεις τι, μπαίνοντας, βάλε το χαλί πάλι από πίσω αυτά τα πολύ ωραία. Αυτά παίζουν, έχουμε βάλει να παίζει η λίστα. Ναι, βάλτε από πίσω, βάλτε τη λίστα Γιάννη, δώστε, μπουμπούνα, τι έτσι ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι. Αυτά τα τραγούδια με θυμίζουν τα χρόνια μου στο δημοτικό, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Πώς το λένε, Αριγκάτο πάρτι στα νέα διαβατά. Σχολεία. Εκεί πέρα πηγαίνανε, στο Αριγκάτο. Ωραία. Δινόμασταν κιόλα σε κάτι πολύ πετυχημένε τώρα. Batman, α πούμε. Πολύ πρωτότυπο. Καουμπόι, πολύ πρωτότυπο. Τσικνονάιτσα βραστινά. Η πιο πετυχημένη δουλειά που έχει κάνει η μάνα μου σε στολέ. Ήταν όταν με είχε ντύσει η Βλάση Κουτουλούφα. Αχ, καλό, ο Βλάση. Είχα μεγάλη επιτυχία. Έχει ντύσει Βλάση. Η Βλάση Κουτουλούφα, ναι. Είχε πάει η Θεοδώρα στην Αμερικάνικη αγορά, η οποία πρέπει να υπάρχει ακόμα, και είχε πάρει κάτι πουκάμισα και κάτι παντελόνια πολύ γραφικά. Δηλαδή είχε βρει λαχανή πουκάμισο, ρε φίλε. Ωραία, και είχαμε βρει και μια ψιλοκαλή περούκα που έμοιαζε. Και με λίγο βάψιμο εδώ το φρύδι για να είναι ένα, ήμασταν πολύ δυνατοί. Μάλιστα. Τι γίνεται? Καλά, έξω παιδιά γίνεται. Ο κακός χαμός. Όποιος μπλέκει με κέντρο, με κέντρο και με αυτοκίνητο. Μακριά. Πολύ υπομονή. Παρκάρισμα, παιδιά, ούτε για δείγμα. Ναι. Ναι, γιατί τώρα ξέρεις τι γίνεται. Τώρα είναι η χθεσινοβραδινή που λέγαμε χθες, η μεσημεριανό απογευματινή που φεύγουν και η βραδινή που έρχονται. Και γίνεται το πανηγύρι. Αυτό. Το πανηγύρι. Πρέπει να φύγετε εσείς στο μεσημεριανό για να δώσετε τις κοιτάλες αυτούς που έρχονται. Ναι. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Δουλεύουμε 10 χρόνια στο χώρο. 10. Πάνω κάτω. Όταν ξεκινούσε. Όταν ξεκινούσε στο χώρο, στη Τσικνοπέμπτη, είχε τόσο πολύ πανηγύρι. Εγώ δεν θυμάμαι, ρε φίλε, τόσο πολύ. Υπήρχε κινητικότητα, okay. Αλλά όχι αυτή, νομίζω. Ναι. Πολύ πιστεύω ότι. Δεν δουλεύει ο κόσμος, δεν μπορεί να καταλάβω, ρε. Όχι, ρε. Σήμερα αυτό έλεγα και το μεσημέρι. Από τη σημαία 12:00 η ώρα όλοι. Ωραία, άιντε πιστολιά. Έτσι. Να, όχι, θα φέρουμε τίποτα να φάμε, όχι, να θα ψήσουμε λίγο έξω, έτσι. Να από εδώ, να από εκεί. Οπότε... Είναι το λεγόμενο παίρνω άδεια από τη σημαία. Ναι. Πήγαν άδεια από τη σημαία, ρε παιδί μου, σήμερα. Θα πάνε και λίγο πιο αργά αύριο στη δουλειά, 1000%. Να ξενυχτήσαμε χθες το βράδυ εκεί και να έτσι ωραία κτλ. Και είναι όλοι έξω στους δρόμους. Εγώ πιστεύω ότι μέρες όπως η Τσικνοπέμπτη ή καθαρά Δευτέρα, ας πούμε, ή οι άλλες παρόμοιες περιστάσεις, είναι μια ευκαιρία για τον Έλληνα εν μέσω κρίσης να ξεφεύγει. Ναι, σωστά. Εγώ το βλέπω και έτσι.
να ξεσπάει λίγο, έστω για 24 ώρες, να ξεχνάει ότι έχω να πληρώσω 48 λογαριασμούς και τα μετράω, ας πούμε, και να βγω και θα τα φάω και όσα φάω και δεν με νοιάζει. Για πάρω βλέπω τι θα κάνω με την ΔΕΗ και τις πρακτικές που παίρνουν. Καλησπέρα, χρωστάτε όμως 4 μήνες το δάνειο. Να. Και αύριο μέρα είναι. Και αύριο μέρα είναι αυτό. Περάστε, να περάσετε ωραία. Καλά είναι, με μέτρο το ποτό όσο οδηγάτε. Γιατί κάτι τις μέρες είναι και επικίνδυνες. Εντάξει, να φάτε, να σκάσετε. Καλά είναι, τουλάχιστον υπάρχει μια κινητικότητα στην πόλη, είναι καλό για τα μαγαζιά. Αυτό σου λέω, ρε. Να κινείται λίγο το χρήμα, να γίνει λίγο τζίρος. Γιατί και αυτοί κάτι τις μέρες περιμένουν. Ειδικά... Σου λέω, τα χρήματα να γυρνάνε, όπως έλεγε και ένας πολύ καλός ραδιοφωνικός παραγωγός που ήρθε μέχρι πρόσφατα εδώ. Δυστυχώς δεν έχουμε πλέον. Ωραία, είναι μεγάλη απώλεια. Έτσι. Το χρήμα, φίλε, δεν πρέπει να μένει. Πρέπει να γυρνάει. Να φεύγει από μένα, να πηγαίνει σε ένα, εσύ να τον πηγαίνει σε έναν άλλον, ο άλλος σε έναν άλλον. Βασιλιάς, φίλε. Α, ναι, ναι. Φίλε, βέβαια. Το χρήμα πρέπει να γυρνάει. Έτσι είναι. Όντως. Έτσι είναι. Όντως πρέπει να γυρνάει. Να. Σήμερα, δηλαδή, κάποιος ο οποίος δουλεύει το μαγαζί Παρασκευή Σάββατο, αυτή τη εβδομάδα δουλεύει για Πέμπτη, ρε φίλε. Θα πληρώσει τις υποχρεώσεις του, θα δώσει μεροκάματα. Και όχι μόνο τώρα, μιλάμε από απόγευμα προς βράδυ που γίνεται συνήθως. Από το πρωί βαράνε ψυσταριές, να ξέρετε. Ναι. Έχουν πάρει φωτιά από τις 10-11 η ώρα, ας πούμε, άλλα μαγαζιά βγάλανε ψυσταριές στον δρόμο, άλλα μαγαζιά που είναι η δουλειά τους, δηλαδή γυράδικα. Ναι, παραδοσιακά σε αυτές τις περιπτώσεις μου άρεσαν πάντα τα μαγαζάκια. Τα μικρά, ναι. Ναι, που βγάζανε μία φουφού έξω, ωραία, και έπαιρναν, έλα θα βάλω φουφού στο μαγαζί, θα κατέβεις, ναι, θα περάσω μια βόλτα. Και πλακώνω 40 άτομα. Συνήθως αυτό γινότανε, τώρα έχει γίνει πολύ, δηλαδή... Μαγαζιά που ανοίγουν βράδυ, ανοίγουν και το μεσημέρι. Δηλαδή με πρόγραμμα. Έχει γίνει παραμονή που το χωνιάζει, φίλε, όντως το σκηνικό. Εντάξει. Καλό ή κακό, καθένας όπως τη βρίσκει. Okay. Δεν μπορώ να πω ότι είπατε πετυχημένο στον δρόμο από ντύσιμο. Ούτε εγώ. Κάτι περούκες είδα πολύ. Καλό. Αυτά τα μεγάλα, τα γυαλιά, τα κλασικά, τα γραφικά. Ναι. Είδα πολλά αγόρια πάλι να είναι εντυμένα γυναίκες. Μπράβο. Μια Ινδιάνα εδώ κάτω. Ναι. Μια κυρία ψηλή κιόλα σε Ινδιάνα. Κάζατε παπέλα δεν έχω δει ακόμα. Το α, εγώ είδα. Έδινε φαβορή δηλαδή για να. Παίξει πολύ τις ναι. φετινές απόκριες, αλλά δεν είδα κάτι το οποίο να πεις. Α, όχι, μια κοπελίτσα είχε ένα κουτί. Είχε ντυθεί κουτί. Κουτί, πολύ κουτί, ωραία. Ναι, ωραία. Okay. Η Αναστασία έχει ντυθεί σήμερα. Άγαλμα της ελευθερίας. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, το είδα. Και πολύ καλό custom made. Πολύ καλή custom made. Έγινε πανηγύριση μέχρι εδώ πέρα από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, normal πράγματα, οκ, okay, δεν ξέφυγε η κατάσταση. Πέρασε και εσύ το μεσημέρι, έκανε την περασία. Θα κάνω τη βάρδιά μου από εδώ σήμερα. Τυχαία. Η αλήθεια την βρέθηκα χθες εδώ το μεσημέρι και πέτυχα την Παρλίζα και μου λέει θα έρθεις αύριο που θα έχουμε τέτοιο. Και λέω αφού θα έχουμε ένα άρθρο, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Δηλαδή έφαγες και το μεσημέρι και τρως και τώρα. Τώρα τι φάγαμε. Ρε, τώρα ένα μεζεδάκι ήταν γιατί έφυγε το μεσημέρι. Κατάλαβε. Και επίσης σκέψω ότι όλο αυτό πρέπει κάπου να πάει, ρε. Είναι πολύ χρήμα να πεταχτεί όλο αυτό. Έχουμε ακόμα. Πεινάει κόσμος. Αλλά όχι σήμερα. Σήμερα δεν πεινάει και πολλοί, αλλά γενικά πεινάει. Δηλαδή τώρα όλο αυτό θα πεταχτεί, είναι κρίμα. Σήμερα το βράδυ. Γενικά παιδιά, ξέρετε στο Λίμπερο έχουμε και φαγητό, έτσι, κούτρα. Οι πύρες μας τελειώσανε. Άμα ρε παιδί μου, κανένα ζορίζεται, εδώ είμαστε. Δεν έχει. Λέω το από 18 στον έκτο. Έτσι. Και έχει να φύγει σου ρωτή και κοκακόλα μετά τις 12 το βράδυ. Ναι. Άτομα ναι. τα οποία θα γυρνάνε το βράδυ στο σπίτι και θα βαράνε το στήθος όπως κάνω εγώ πολλές φορές. Γιατί θα έχουν βάρει στο μαχιάσι και δεν θα μπορούν να κοιμηθούν. Συγγνώμη, και όταν κάνει να βαράσει, τι είσαι, King Kong, είσαι και βράσει το στήθος. Τι να κάνει δηλαδή αυτό. Σε τι βοηθάει, να κάνει κρουκ. Βοηθάει στο να κάνει κρακ. Κατάλαβε. Για να έρθει η διαδικασία. Της, τον αποβάλεις ναι. κάποια πράγματα από τον, από τον οργανισμό σου και το σώμα σου. Ναι. Παλιά βάξε το μαγιάζα πολύ. Κυρίως πρωτοχρονιά, αλλαγή του χρόνου. Έτρωγα δηλαδή σαν να μην υπάρχει αύριο και μετά ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση. Αλλά από ένα σημείο και μετά άνοιξε τόσο πολύ το στομάχι. Όχι, μου. Εγώ καταλαβαίνω ότι πλέον μόνο εκτός ότι έχει υψηλός απίσης το στομάχι, δηλαδή δεν έχει τέτοια θέματα, νομίζω το Πάσχα είναι που τα δίνω όλα. Στις άλλες καταστάσεις είμαι πιο εγκρατής. Το Πάσχα όμως τα ρημάζω. Τόσο. Γιατί μου αρέσει πολύ το κοκορέτσι, το κατσικάκι, ωραία. Το αρνάκι. Δεν με τρελαίνει, αλλά πολύ. Okay. Με ψήνουν πολύ, κατάλαβες. Το κατσικάκι και το αρνάκι, ρε φίλε, όμως στα κάρβουνε. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που το κάνουν στη γάστρα και δεν είναι καθόλου ωραία. Okay. Εκεί είναι ωραία. Μ' αρέσει εμένα. Okay, δεν με τρελαίνει, βέβαια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την τεράστια. Τι πανηγύρι γίνεται στο ίντερνετ, την πρόξελα, πες πώς θα φανταστείς, εντάξει. Σου διαβάζω ένα, ενδεικτικό. Περίμενε λίγο, θα το πω. Εάν η Λαμία κατακτήσει το Κύπρο, θα το έχει χαρίσει η κυβέρνηση. Θα είναι το Κύπρο της συμφωνίας του Σπερχίου. Πουλήσαν τη φτιότητα για ένα κύπελο. Ο άλλος γράφει εδώ πέρα. Φήμες για δημιουργία νέου κράτους Βόρεια Λαμία και ύποπτες συναλλαγές της κυβέρνησης. Έχει γίνει πολύ μεγάλο πανηγύρι. Με την πραγματικά μεγαλειώδη πρόκληση της Λαμίας, έτσι. Σκληρό το SDN. Φίλε, τι να κάνουμε, για ακόμα μία φορά ο Ολυμπιακός σφίχτηκε. Μάλιστα. Ούτε φέτος ούτε θα διεκδικήσει κάτι, κρίμα είναι.
Κρίμα είναι. Τι να πεις. Okay. Έχει δώσει ένα πέναλτι στο Ποντένσε. Δεν βλέπω να μου λες τίποτα γι' αυτό. Θα μου πεις ότι το έχεις δει. Πάτα, λέγω το δεσφύλλο, υπολογίσεις εκεί. Είναι το πατάς λίγο. Εσύ φίλε αυτό γιατί συνήθως δεν παίζει. Παίζει πολύ εύκολο. Μπορείς να πατήσεις και να δεις και να μου πεις. Αν ήταν πέναλτι. Σύμφωνα με μία άλλη σελίδα δόθηκαν από τα 4 δόθηκε ένα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, το 10.gr. Η συγκεκριμένη σελίδα γιατί κουρομπίτε να γελάει στον γκολ του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Okay, εντάξει. Δεν πειράζει. Ναι, αλήθεια είναι. Έχει, εγώ άμα σου πάρω 27 φωτογραφίες μέσα στην ημέρα, σου πω ότι είσαι χαρούμενος. Αρέσει όλη μέρα που να κλαις. Ολυμπιακός okay. Λαμία 0-1 goals and highlights. Κιόλας. Λέει ρε φίλε, ποιο σκύλος το έκανε κιόλας. Μπράβο. Θα πάρει κατευθείαν στο τέλος το πέναλτι τώρα. Μην... Κάτσε, γιατί εδώ δεν φορτώνει. Φορτώνει. Βλέπεις. Κοίτα εδώ. Πιπείς. Πίπα, να. Να το δείξω από εδώ. Λοιπόν. Κάτσε, το δω το κινητό. Περίμενε. Ναι. Δες το λίγο το πέναλτι και θέλω την άποψή σου. Το γιατί... πέναλτι που κέρδισε και με το οποίο έβγαλε ο Σαράνοφ. Ο Σαράνοφ, ναι. Τα έχουμε πει για τον. Ο Σαράνοφ έχει βγάλει, έχει σήμερα 15 επεμβάσεις. Τα έχουμε πει για τη Λαμία του Μάικ Χάβου ότι έχει στρώσει. Εντάξει. Αλλά εντάξει, τώρα λίγο ψιλομαγική εικόνα το παιχνίδι σήμερα. Αλλά η ουσία είναι ότι πέρασε η Λαμία. Πανηγύρισε τη Λαμία. Πανουλιά Παπαϊωάννου, βέβαια. Προεδράρα. Βέβαια. Προεδράρα. Ομάδα που έχει από ό,τι λένε οι πληροφορίες τα τελευταία χρόνια άρχισε σχέση με τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Πανουριάς θα φιλήσει. Τι? Πανουριάς είσαι. Κάτσε να βγάλουμε. Πρόεδρος με. Με μέζια. Κάτσε να βγάλουμε τον ήχο. Ωραία. Δεν ακούγεται πολύ δυνατό. Χαλή δεν ακούω πολύ δυνατά τα ακουστικά. Ακούγεται καλά είναι. Καλά παίζει. Γιατί το... καλά είναι. Τώρα έτσι όπως το έκανες φίλε δεν ακούγεται τίποτα. Τώρα ακούγεται πολύ καλά σε μένα. Βάλ το δίπλα μωρέ. Λες και είσαι κανένας χθεσινός να πούμε. Έχω πει εγώ το Γιάννη σε χαμηλώσει ρε. Να μην ακούγεσαι, έχει κόψει και το μικρόφωνο να ξέρεις. Μετά τα χθεσινά σου. Βρήκες τρύπα Νίκο. Μπράβο γόρι μου. Γιάννη, μπορείς να δυναμώσεις λίγο. Πόσο το... δυναμώσεις ακόμα ρε. Το 3, το 3, το 3. Λίγο. Το 3, δυνάμωσε λίγο το 3. Έλα λίγο ακόμα, έλα λίγο ακόμα, μην το φοβάσαι. Εντάξει, καλά είναι. Ωραία. 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 Κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Φάση τώρα. Περίμενε. Ολυμπιακός, Λαμία 0-1. Highlight. Δες το λίγο το πέναλτι, σε παρακαλώ. Μετά το 0-1 το πέναλτι. Το τέλος είναι στο 86. Καλά, κάτσε πάμε πιο μπροστά. Στο πόσο? 85-86 από εκεί. Τι χάνω αυτή, ρε. Ρε το Χασάν. Πλήθηκε στην Δυτική Αιγύπτου. Χασάν Κοκά. Πω, τι μαγιά χάνουνε. Εκπληκτικό. Όντως μαγική εικόνα. Στα δευτερόλεπτα που είχε. Είχε φάσει ο Ολυμπιακός. Έξε, φίλε. Άρα έπαιξε καλά, αλλά δεν του καθόταν τον κόλ. Ναι, ρε φίλε, ατυχία. Τι να κάνουμε. Μετά από όλο το, μετά από όλο το Καραγκιουζουλίκι το χθεσινό, έρχεται σήμερα αυτό. Φορτούνες, καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό. Από 27 Φεβρουαρίου, 28 όπως έχουμε σήμερα. Ποντένσε. Α, τώρα πρέπει να θέλω το replay. Ναι, δες το replay, φίλε, γιατί με γυμνό μάτι δεν μπορείς να καταλάβεις. Ναι. Πες μου τώρα το κρατάει. Πες κάτι τέτοιο. Θέλω να δω λίγο χαμηλά. Περίμενε. Ναι, χαμηλά το σμπρώχνει. Περίμενε. Κάτσε να δω λίγο χαμηλά. Ναι. Πιο χαμηλά. Που έλεγε η τεράστια Άντζη. Εκεί που καίγομαι πολύ. Έχασε την ισορροπία του. Ναι. Και μπερδεύτηκε ο Κομίνης μάλλον και το έδωσε. Συνήθως μπερδεύεται γενικά ο Κομίνης. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε κανονικά. 10 με 12 μπαίνουμε στον Μπαλαντέρ. Εντάξει, κάναμε το καφενείο μας. Επιστρέφουμε μετά για να πάμε στην κανονική μας την εκπομπή. Έτσι, έχουμε να πούμε αρκετά Νίκο Παπαδόπουλο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λίγο 107,4 από Κριάτικος Μπαλαντέρ μέχρι και τις 12. Μπαίνουμε επίσημα στο 2 ώρο μας. Έτσι, Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Ανδρέας Jesus Christ Παλομπαρίνη στην κεντρικό πλάνο. Στον ΟΤΕΣΠΟΡ 1, ο Χριστός ξανασταυρώνεται ή ο Ναυαγός θα μπορούσε να είναι κάλλιστα. Λοιπόν, ο άλλοτε, όχι ο άλλοτε, ο συνάδελφος με τη φωνή του οποίου είναι συνυφασμένη, ήταν συνυφασμένη Φόρμουλα 1 πριν αρκετά χρόνια. Ναι, όταν τα δικαιώματα έχει ο Α. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Βεβαίως, ναι, το θυμόμουν μάλλον. Ήταν ένα φεγγάρι που παρακολουθούσα ας πολύ, ρε παιδί. Τέτοιο, ρε. Και βλέπα τα Grand Prix. Πες. Λοιπόν, τι έχει, φίλε, Masterchef. Βάλ το, φίλε. Τους φέρανε στη Θεσσαλονίκη και φαγητό. Τους βάλανε στο αερόπλανο και τους φέρανε εδώ πέρα. Πού λες ότι τους πήγανε. Βάλε, έτσι, τέτοια. Με αυτά τα τραγούδια τα οποία νοσταλγείται, ειδικά οι δικές μας οι σειρές, έτσι, 28-30. Παλιά παιδικά, εφηβικά πάρτι, άλλοτε αθώο, άλλοτε όχι. Εντάξει, γιατί υπήρχαν και πάρτι που ξεκινούσαν αθώα και καταλήγαν σε κάτι φασώματα. Λοιπόν, φασώματα, Νίκο. Φασώματα, ναι. Με εκείνο το μαλλί, φάσομες. Δεν είπα για μένα. Α. Εγώ είπα γενικά. Α. Γιατί του πας δηλαδή, το περιορίζεις σε ένα άτομο συγκεκριμένο. Λέω γενικά για φασώματα, ρε παιδί μου, εντάξει.
Λοιπόν, που γινόταν σε τέτοια πάρτι ενίοτε, ναι. Λοιπόν, και εσείς οι πιο νέοι κοσάριδες, 18άριδες, αντι-20διάριδες, τόπρε, παιδί μου, τα μαθαίνετε, νομίζω δεν τα έχει ζήσει πολύ η δικιά σας η γενιά. Τα φασώματα. Όχι, τα φασώματα σίγουρα τα έχει ζήσει ναι, αυτή η γενιά. Φασώματα, ναι. Και νομίζω ότι αυτά, η γενιά, οι επόμενες γενιές από εμάς ήταν και πιο εξελιγμένες πάνω σε αυτό το κομμάτι, συνάδελφε. Νομίζω. Ναι. Και λένε ναι. Πληροφορίες. Όπως και σε άλλα ζητήματα γενικότερα στα σχολεία, όπως έχω διακρίνει κάποιες φορές. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526, ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Άμα γουστάρετε τώρα και θέλετε να βγείτε και στον αέρα. Σε αυτό το αποκριάτικο mood το οποίο έχουμε, και μιας και μιλάμε για αποκριάτικο mood, έχουμε και τον Ολυμπιακό, ο οποίος αποκλείστηκε από τη Λαμία. Μπορείτε να μαθαίνετε να τοποθετείτε και για αυτό. Μπορεί να πάρει κάποιος φίλος στο Ολυμπιακό από τον εξωτικό Πειραιά και να πάρει θέση για το γεγονός ότι η ομάδα του θα μείνει χωρίς τίτλο την φετινή σεζόν. Μπορεί ο φίλος του Άρη να θέλει να βγει και να πει για το μαζί με την ΑΕΚ. Μπορεί να θέλετε να βγείτε και να μας πείτε ότι παιδιά κατευθυνόμαστε στο κέντρο, πλησιάζουμε και πάμε να βγούμε κάπου, να πιούμε ένα ποτό. Και ότι έχουμε ντυθεί πειρατές Καραϊβικής, ας πούμε. Ή έχω ντυθεί Ρασβάν Λουτσέσκου Γιάννη Ζάτση. Με το σκουφάκι, βεβαίως. Είναι μια ωραία πρόταση ενδυματολογική όσον αφορά την περίοδο αυτή που έχουμε απόκριες. Πάντως, από όσο είδα, κατεβαίνοντας από τα κάστρα και μπαίνοντας έτσι κέντρο εδώ, κοντά λίγο στα δικαστήρια, δεν με ενθουσίασε κάτι από πλευράς στολής. Δεν με δώσεις κάτι ενδυματολογικό. Νομίζω ότι στερείστε φαντασίας οι περισσότεροι από εσάς που ντύνεστε τέτοιες μέρες όπως η σημερινή. Τι βλέπω εδώ πέρα. Αχα. 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 Ωραία. Εξαιρετικά. Στέλνε τα μηνύματάκια σας λοιπόν, FM κενό. Το μήνυμά στο 54526. Στην Αυστραλία Γιάννη Ζάτση έχουν απόκριες. Τι έχουν, το Halloween έχουν και εκεί. Τι έχουν, ντύνονται. Έχει δηλαδή τέτοια φάση ανάλογη με αυτή που έχει εδώ πέρα στο Αυστραλία. Εκεί στο Πέρθ. Ψήνουν σουβλάκια δηλαδή και βγαίνουν και ντύνονται σαν καραγκιόζιδες. Γίνονται μόνο εδώ τελικά αυτά. Μόνο εδώ πρέπει να γίνονται. Μάλιστα. Τα καρναβάλια που τι ξέρει, πατρινό καρναβάλι για πάντα. Σπαλί τρελό καρναβάλι, να γλεντήσουμε όλοι. Πρέπει να βάλουμε και ελληνικά κομμάτια νομίζω. Υπάρχουν κάποια που αξίζουν για αυτές τις μέρες. Το πατρινό καρναβάλι νομίζω ότι κορυφώνεται την άλλη Κυριακή. Α, μάλιστα. Το καρναβάλι... Την άλλη Κυριακή δεν είναι η Κυριακή της Απόκρεο. Το καρναβάλι της Ξάνθης. Και αυτά όλα εκεί. Αυτά όλα μαζί. Ναι. Είναι καθαρά Δευτέρα το τριήμερο και εκείνη η Κυριακή που είναι η Κυριακή της Αποκριάς. Ζωντανές μεταδόσεις από τα κρατικά κανάλια. Εδώ ο Βασιλιάς Καρνάβαλος. Και... Ναι, παλιά είχαμε και περισσότερα πριν την κρίση. Είναι η αλήθεια. Ναι. Έχουμε γραμμή. Κάποιος που είναι από την Πάτρα. Να πάρουμε τη γραμμούλα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Πάτρινο καρναβάλι για πάντα. Δεν το βάλετε στις διαφημίσεις. Θα ρίξω κατάρα. Γιατί? Αν δεν βάλετε το πατρινό καρναβάλι για παίξει, πάντα. Να παίξει, το μέχρι 12 έχουμε δρόμο. Έχεις άλλο ελληνικό κομμάτι που ταιριάζει σε αυτές τις μέρες? Γιατί εγώ τώρα έχω κολλήσει. Είχε την αδικία του Πανιωνίου, να το ξέρετε αυτό. Οπα. Είστε υπέτη και οι δύο. Ναι. Για αυτό που έπαθε ο Πανιώνης στη Θεσσαλονίκη. Ειλικρινά σας μιλάω. Γιατί όμως εμείς τι φταίξαμε? Γιατί εμείς τι φταίμε, ρε φίλε, εμείς παίζουμε μπάλα. Εντάξει, μην με πιέσει καλό, δεν μπορώ να μιλήσω. Εμείς φυρίζουμε. Τι? Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Είναι και μέσα στο πλαίσιο νομίζω και το απόψινο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το καρναβαλίστικο. Καταρχήν ευχαριστώ τον Ολυμπιακό για τα λεφτά που μου έδωσε. Πληρώθηκες! Εγώ τον Ολυμπιακό τον περίμενα εδώ και καιρό πεθαμένο. Του πλήρωσα την κηδεία σήμερα. Α, τον παίζει πάντα κόντρα δηλαδή. Την κηδεία του πλήρωσα σήμερα. Ναι. Και να σου πω, γράψε και την ημερομηνία. 28 του Φλεβάρη. Εντάξει, τώρα ο κύριος Χάβος ούτε καν το περίμενε. Δεν τον ουρανό κοιτούσε. Από τα άστρα τον ήρθαν κι αυτό. Ευχαριστούμε την ΠΑΕ. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Θα το βάλουμε. Βεβαίως. Γιάννη Ζάτση, ετοίμασε ένα πατρινό καρναβάλι για πάντα. Και να σας πω, χάρηκα που σας άκουσα αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα. Γιατί? Εντάξει, δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Παλιά στο Άλτερ θα μπορούσα να μιλήσω.
Στο Λίμπερο όχι. Στο Άλτερ θα μπορούσα στο Λίμπερο. Λείπει πολύ. Εκτός αν ήταν ο κύριος Ζαγόρας. Μετά τις 12 η ζούγκλα θα έχει να προσφέρει νομίζω πολλά. Μετά για το σημερινό αποτέλεσμα που έχουμε και το θεσμό του κυπέλου. Θα το ήθελα πάρα πολύ, διότι ήταν ο μόνος που μου έδειξε τον δρόμο στους μη τοξικούς. Όταν η παρένθεση δεν έχει μίξει μη τοξικούς και κομπλεξικούς, εγώ νομίζω ότι ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο, που μου, όχι τον κύριο Γιώργο, εντάξει, συνομήλικος είναι, ευχαριστώ τον Γιώργο που μου έδειξε τουλάχιστον τον δρόμο. Κάθε μέρα να περνάτε και εσείς ένα μήνυμα. Μακριά από κομπλεξικούς. Και να το θέλαμε, δεν μπορούμε. Μακριά. Ναι. Να σε καλά. Πατρινό θα το βάλετε. Ναι ρε, εννοείται. Ναι. Γιάννη Ζάζη, τι μας πατρινό καλά. Θα παίξει, θα παίξει. Θα το έχουμε. Άιντε, καλό βράδυ. Λοιπόν, το Άλτερ, ρε φίλε. Λείπει το Άλτερ. Πόσα χρόνια έχει που έρχεσαι. Κάνει μια καλή προσπάθεια το νέο Ε. Καλή προσπάθεια έκανε για να φτάσει τις καλές εποχές. Το έβλεπα σήμερα στο νοσοκομείο που έκανα ζάπινγκ και το πετυχαίνει τυχαία. Και βέβαια το πρώτο πράγμα που δείχνει όταν πιάνω Ε είναι η Κουμπτέλ. Η Κουμπτέλ, πάρτε την Κουμπτέλ και δώρε το Κουμπτελάκι. Η Κουμπτέλ. Μπορεί να είναι η αιτία που υπάρχει το Ε, ρε φίλε. Και το V969. Ιαλουρονικό, βέβαια, βέβαια. Κάνει καλή προσπάθεια. Κάνει κανένα πρόβλημα. Εκρηκτικό δελτίο, αν ήταν με πολύ δυνατές εκπομπές. Ναι, ρε Μενιά, λέει την Κουμπτέλ. Τώρα άνοιξε, γιατί δεν την κάνουμε την Κουμπτέλ. Εντάξει, θα βρούμε άλλο. Θα παίζουμε, ρε φίλε, γέλη αλιγκαριού. Και τα άλλα που. Ναι. Το Άλτερ, φίλε, που είχε. Βιβλία. Τα βιβλία που λυσούσαν. Εκδόσεις Modern Times και μετά Modern Κερί στην πορεία. Και τι άλλο είχε, ρε. Πώς λεγόταν εκείνος που παρουσίασε το δελτίο με τα γυαλιά, ρε. Που είναι και στο Real τώρα, νομίζω. Ο Άκης Παυλόπουλος. Ο Άκης Παυλόπουλος, ναι, 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 ναι. Με Γιώργο Τράγκα σχόλιο. Και Χατζηνικολάου, φίλε. Και Χατζηνικολάου, βέβαια, ένα πολύ μεγάλο φεγγάρι. Λοιπόν, θυμάμαι, πού ήμουν, όταν έπαιζα μπάσκετ, έγινε και αυτό, να ξέρετε. Με το μαλλί ή το είχαμε κόψει τότε. Με το μαλλί είχα φορούσα στέκα. Ναι. Και κορδέλα μετά. Λοιπόν, ναι. Θυμάμαι πριν πάω στην προπόνηση, καμιά φορά που ήμουν στο σπίτι και έπαιζε στα διαλύματα. Εσείς οι πιο μικροί δεν θα τη θυμάστε, την αγαπημένη μας εμάς τότε, Πολυξένη. Την έπεσε στη φίλη μου, στο πάρτι μου. Και θέλω όλους τους φίλους σου για πάρτι μου. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Η Πολυξένη. Και τραγούδια, ναι, ζουζούνια. Όλα αυτά Άλτερ είναι, καλά λες. Καλά λες, φίλε. Βέβαια. Όλα αυτά τότε ήταν Άλτερ. Χρήσο Αντικάη. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Γι' αυτό λείπει το Άλτερ. Λείπουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Είχε να δώσει ψωμί. Είχε και Ανίτα, ρε. Ανίτα, που ήταν στα πάρα πολύ καλά τη τότε. Ανίτα, τώρα είναι δύναμη, όχι να λέμε. Στο Άλτερ ήταν ο. Πριν το καρναβάλι, πριν το καρναβάλι. Έλα. Στο Άλτερ ήταν ο τέτοιο, ο Ταμπάκη, ο Γραμμή. Θα τον πάρουμε το φίλο. Και ο άλλο ο. Ναι, εκεί ήταν. Όλοι. Δώσμου. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, γεια σα, είσαι στον αέρα. Σας, ναι, γεια σα. Χρόνια πολλά λέμε σήμερα. Γεια σα. Από την υπέροχη Λαμία. Εσύ, βέβαια, φωταγωγήθηκε η πόλη, ε. Sold down, παιδιά, κάναμε στα Λουκάνικα. Ο Πειραιάς το τσίκνησε με Λουκάνικο Λαμίας. Άσε ρε τώρα, που πουλήθηκε όλη η φτιότητα τώρα για να περάσει. Είναι η συμφωνία του Σπερχιού, όπως έλεγε ο άλλος. Καλύτερο Λουκάνικο έχει Λαμία από σήμερα. Το τσίκνησαν όλος ο Πειραιάς, σταμάτησε εκεί, το Καραϊσκάκι και ακόμα τσίκνιζουν Λουκάνικο. Σπουδαία ομάδα, σπουδαία ομάδα του Μάκη Χάβου, να τη χαίρεστε, παιδιά, μπράβο. Είναι σπουδαία η ομάδα. Ομαδάρα είναι η Λαμία, βέβαια, είδες τι κάνει. Βέβαια, βέβαια. Εύχομαι και όταν γίνει η κλήρωση και άμα γίνει, θέλω το Χανούμι. Στον ημιτελικό? Στο τελικό. Α, στον τελικό, εντάξει. Οκ. Okay. Παοκάρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Πολλοί φίλοι της Λαμίας που ακούν την εκπομπή. Εντάξει, σήμερα φίλε έχει μα τέτοιες νίκες. Φτιάχνω καινούριους οπαδούς, ρε φίλε. Όσο πιστεύω ότι θα παίξει αύριο, μπορεί σε κάποια εφημερίδα σε site ο τίτλος Πατρινό Καρναβάλι για τον Ολυμπιακό. Βασιλιάς Καρνάβαλος. Ήταν καλό το timing όμως. Για τους μη Ολυμπιακούς. Ναι, δηλαδή απόκριες, Τσικνοπέμπτη, ο αποκλεισμός από τη Λαμία. Έστω να πάρεις από την τύρα της Λαμίας. Πω, δες τι γίνεται εκεί. Και με το δίκιο του κιόλας, άνθρωποι, εντάξει. Γιατί η Λαμία έχει ξαναπετύχει τέτοια μεγάλη πρόκριση. Καλά κάνει τώρα. Εδώ μέχρι τις 8 δεν είχαν φτάσει νομίζω ποτέ. Ναι. Απέκλεισαν δύο φορές και πέρσι τον Παναθηναϊκό και φέτος και τώρα απέκλεισαν τον Ολυμπιακό. Μπράβο. Ο Παναθηναϊκός είναι πελάτης τους.
Και η Λαμία, η οποία με το τεράστιο ρόστερ που διαθέτει σήμερα, έχει και λίγες απουσίες. Εντάξει, δεν είχε σημαντικούς παίκτες. Και τον γκολ τον βάλε αυτός που τον πήρε το Γενάρη, ο Τομάς. Ναι. Τον οποίο ο Άρης τον τσέκαρε το περασμένο καλοκαίρι. Τον Τομάς. Καλά, Διάρη δεν είναι. Τσεκάρει Τομάς ο Άρης. Όχι, τον τσέκαρε, αλλά εντάξει, δεν προχώρησε. Τσέκαρε Τομάς ο Άρης. Πήρε το Χάμζα Γιουνές. Αυτή τη μηχανή τον γκολ. Να κάνουμε, ρε φίλε, τον κουμπάρα του Λουτσέσκου. Έτσι. Αλήθεια. Με ψέματα, τι απούμε. Όχι, φυσικά δεν είναι ψέματα. Τα γράφαμε στην Άρη είσαι τον περασμένο Νοέμβριο-Οκτώβριο, αλλά κάποια φυσβητούσαν. Αλλά οκ. Τα λέγαμε να και δεν θα γίνουμε πάλι. Ο Τσέσκου δεν έχει βαφτίσει το παιδί, όμε. Κάτι έχει πρέπει να γίνει, ναι. Αφού κουμπάρει, δεν είναι κακό, εντάξει. Όχι, γιατί είναι εγώ. Φυσικά και είναι κακό. Τι έκαναμε, αυτά υπάρχουν. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα οποία γίνονται σήμερα υπάρχει και Ευρωλίγκα. Αφιλ Διβόζιον, βέβαια. Σωστά, ο Παναθηναϊκός είναι στο 26-28, ξεκίνησε δεύτερη περίοδο. Πάλι χάνει. Νωρίτερα. Κερδίζει. Νωρίτερα, μέσα στην έδρα τη Γκραν Κανάρια. Νωρίτερα η Αρμάνι νίκησε με 90-88 στην έδρα τη Χίμκι. Η Φενέρ μία ακόμα νίκη την Εφές με 84-66. Η Φενέρ η οποία είναι πολύ μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα φέτος. Το Μακάμπι Νταροσάφακα που είναι προς το τέλος της τρίτης περίοδος, το 56-41. Ημίχρονο στην χώρα των Βάσκων, 40-25 στη Βιτόρια. Προηγείται η Μπασκόνια της Ζαλγκύρης. Στοιχηματικά από ό,τι είδα σήμερα λίγα πράγματα. Απειροελάχιστα. Ένα παιχνίδι που μπορεί να έχει ενδιαφέρον είναι το Βαλένθια Μπέτις, το οποίο είναι στο 22, είναι στο 0-0 Revanse. Χθες το Μπαρτσελόνα ήταν προημιτελικός ή ημιτελικός του Κόπα ντελ Ρέι, αυτό είναι που δεν θυμάμαι. Εγώ νομίζω ημιτελικός ότι ήταν. Πέρασε τελικό. Έτσι νομίζω. Και δεύτερος ημιτελικός τώρα στο Βαλένθια Μπέτις. 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Σε εξέλιξη το δεύτερο μάτς στην έδρα της Βαλένθια. 0-0 το μάτς εκεί, το Βαλένθια Μπέτις. Παιχνίδι και για, το Ολλανδικό κύπελο. Βίλεμ Αζ Αλκμα στο 39 είναι στο 0-1. Ας τη μουσική επίσης, φίλοι. Δώσε λίγο Γιάννη, δώσε λίγο Γιάννη. Καρναβάλια έχουμε. Δώσε το λίγο. Μετά το διάλειμμα θα πάμε και στα ρεπορταζιακά. Θα μιλήσουμε και για... Α, θα σου πούμε και με αυτά. Ε, ναι ρε φίλε, εντάξει. Τρεις ώρες εκπομπής έχουμε, ρε Νικό Παδόπουλε, επειδή συμφανίζεις 10 η ώρα. 10 παρά δεν ήμουν, ρε. 10 παρά, ήσουν τίμιο. Εγώ πιστεύω δεν θα βάζει παρακάτσει ποτέ, να ξέρει. Εσύ είπα μετά. Θα βάζει φεύγω. Μετά απλά μετά το βράδυ λίγο προσοχή. Ναι, οκ. Θα μιλήσουμε λίγο για ό,τι ρεπορταζιακό υπάρχει. Που η αλήθεια είναι το περισσότερο έγινε εξωγηπαιδικό και όχι τόσο γηπαιδικό. Ναι. Όχι μέσα στο γήπεδο. Μετά από όσα γίνονται χθες και σήμερα. Ο απόϊχος πρόκρισης του ΠΑΟ. Η κουρομπίλια που γέλασε. Έτσι, και τα γνωστά. Το ντέρμπι που πλησιάζει για τον Άρη. Θεωρείς ότι γελούσε, φίλε, γιατί χαιρόταν για τον γκολ του ΠΑΟ. Γέλα, κυρία μου. Ναι. Εγώ δεν ξέρω γιατί γελάει. Εγώ θέτω την ερώτηση γιατί γελάει. Αχ. Περίμενα το fake news μπορούσαν να φτάσουν τόσο ψηλά και στο ποδόσφαιρο πραγματικά. Έτσι. Ανερυθρία στο ψέμα. Εδώ το χέρι. Εδώ το χέρι. 62. Ναι, εδώ είναι λάθος, είναι πέναλτι. Σφαγή. Είναι πέναλτι. Σφαγή. Γιατί είναι το χέρι, δεν είναι κολλημένο πάνω στον. Δεν θυμάμαι, Καρυπίδη, δεν το θέλω πάνω. Θόδωρος. Θόδωρος, φίλε, είναι προεδράρα. Προεδράρα, αλήθεια. Θόδωρος, θα λέτε και θα κλαίτε. Ανανέωσε ο Κουέστα, έτσι. Όταν αγανακτήσει μαζί σας, ναι. Όταν αγανακτήσει και θα πει εντάξει, οι άνθρωποι είναι χάριστοι και σηκωθεί και φύγει, ναι. Τότε θα εκτιμήσει. Ανανέωσε ο Κουέστα, Φλεβάρι μήνα, που τελειώνει το συμβόλαιο το μεθεπόμενο καλοκαίρι, όχι το επόμενο που έρχεται. Προεδράρα και δεν έχω καθόλου πλάκα. Και την γι' αυτό και τις ανανεώσεις το λες. Γενικά. Α, και την γενικά. Επόμενη εβδομάδα τελειώνει και του Βέλεθ. Να ξέρετε, και αυτός μένει. Γιατί ήδη κάποιοι λιγουρεύονται, μαθαίνω. Όπα. Από Ελλάδα. Έλα. Φραν Βέλεθ. Έλα. Αλήθεια, τσεκαρισμένα όλα. Έλα, ρε φίλε. Ναι. Βεβαίως. Διαιτές και αυτός, αλλά θα τον κάνεις ένα χρόνο ακόμα. Να έχει σίγουρα το κεφάλι, βλέπει μια ωραία ρήτρα. Τι λιγουρεύονται, ρε φίλε, για πες. Και όποιος θέλει. Δεν μπορώ να πω. Και όποιος θέλει μετά το Βέλε θα πρέπει να πληρώσει. Αν και αυτός την έχει καταφέρει εδώ. Άρα, έχεις, ξαναείπα. Τώρα πρέπει να κρατήσουμε, παιδιά, το Rose. Να μείνει το γαλάκι αυτό εδώ. Δύο-τρία μας έχει παίξει. Περίμενε. Και μπόμπα. Μη βιάζει τώρα, μπόμπα. Ήδη στον Άρη ψάχνεται για να το ρωτήσω. Αλλά έχει λίγο. Ψάχνεται για Rose, Άρη. Έχει λίγο ψηλή ρήτρα. Θα πληρώσει ο πρόεδρος. Δεν θα πληρώσει τόσα. Θα χαμηλώσει. Θα χαμηλώσει για τα δώσει τότε. 4-5 εκατοστάρικα είναι, αλλά εντάξει, άμα του πιάσει λίγο του Γάλλου εκεί πέρα παρλεβού. Τα μισά. Τα μισά, ρε παιδί μου, χαφ. Οκ, χαφ. Ο Πέι θέλει, ωραία, δεν δώστε. Τούντο. Οκ. Good morning, Tokyo. Λοιπόν, πάμε στο break. Ένα λεπτό που είμαστε πριν τι 10.30. Πάμε στο break. Όταν γυρίσουμε, θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα για τα ρεπορτάζ. Αποκριάτικο Μπαλαντέρ. Εντάξει, δεν ντυθήκαμε, αλλά ντύνουμε μουσικά την εκπομπή στο κλίμα των ημερών, της ημέρας συγκεκριμένα. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, Γιάννης Ζάτσης στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές εξαιρετικές που γίνονται και θα γίνονται μέχρι και τις 12 ελαίου της ημέρας. FM, πιάνω τα μηνύματά στο 54526.
Ο ένας τρόπος επικοινωνίας με κοπή και μοναδικός για την ώρα, καθώς θα πάμε στα ρεπορτάζ. Κάλεσε την Ελένη Μπούντου. Βεβαίως, που είναι έτοιμη με το τηλέφωνο αναχείρας. Έτσι. Κάπου απολαμβάνει λογικά την ημέρα, όχι. Πάω την απολαμβάνω στο γραφείο πριν με full πρόγραμμα μουσικό. Α, ναι. Ναι, βέβαια. Φαΐ. Ήταν εδώ το μεσημέρι. Α, το μεσημέρι. Ναι, βέβαια. Ο Ντουρμισά είναι ένα πολύ καλό project. Πολύ καλό project, κλεισμένο από τον Ολυμπιακό. Αλήθεια είναι. Γι' αυτό και έκανε καρδιά λίγα που έκανε χθες. Ο γνωστός με τον Άρη πριν δύο χρόνια, με τη Λαμία. Είμαι Αλβανός, δεν είμαι Αλβανός, έχω ελληνικό διαβατήριο, δεν έχω ελληνικό διαβατήριο. Φιωρίν. Φιωρίν. Τη Φλαμουτάρη. Τη Φλαμουτάρη. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο την Ελένη Τιμπούντου για να πάμε στα του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε τώρα και στο συνδρομητικό στιγμιότητα το χθεσινό παιχνίδι στην Τούμπα. Σε τρεφορήσιο γκολ πάντω. Συγκεκριμένο. Του ήρθε την μπάλα από την κόντρα και την έβαλε μέσα. Μια χαρά. Ξέρεις πώς μπορεί να το χάσω από εκεί, πώς το χάσω από εκεί στην άδελφε. Μην ηρωνεύεσαι, φίλε. Τι να μην ηρωνεύω. Μην ηρωνεύεσαι. Τι να μην ηρωνεύομαι, ρε Φιωρίν. Φιωρίν, Φιωρίν Ντουρμισάη. Πάντως είναι καλό παίκτη τώρα, δεν βλέπει. Είναι, είναι. Καλός. Και σε καλή και 22 χρόνια. Είναι από εκείνα τα φόρτα τα ψηλά που είναι αρκετά μοντέρνα. Είναι η αλήθεια. Και είναι και καλό με την μπάλα ψηλά, με την μπάλα χαμηλά. Ναι, είναι, είναι. Δεν είναι δηλαδή τερέκι κάθε εκεί πέρα μπροστά να πάρω κεφαλιά. Απλά στον Ολυμπιακό μην το μοιράζετε δανεικό από εδώ για από εκεί, που αυτό θα κάνει λογικά. Θα μου δώσει ελεύθερο, ρε φίλε. Αυτή είναι η καινούργια τακτική. Του αφήνει ρε φίλε και δεν του στέλνει. Ναι, είναι φοβερό. Φοβερό. Πραγματικό. Η ΕΠΟ δεν λέει ότι ελεύθερο ποδοσφαιριστή τάδε. Αυτό λέω, ρε φίλε. Μπορεί να μην του βγαίνουν και να του αφήνει ελεύθερο. Αυτό. Έτσι είναι. Έτσι. Και οι παίχτες μετά αφήνουν συμβόλαια για με 300-400 χιλιάρια και πάνε ελευθερία αλλού. Θετικό φάουλ του Πακπό. Ναι, ναι, καθαρό. Όχι σε αυτό, κρούστο το επόμενο. Ναι, ναι. Χωρίς τον ακουμπάει, αλλά δεν πειράζει, είναι θετικό φάουλ. Τι παίζει από πίσω τώρα. Ξένο βάλαμε πάλι. Ναι, ρε, διαρκώς. Ξένο, διαρκώς νόστο. Θα κάνουμε έτσι κάποιες ελληνικές φίνες θα έχουμε. Υπάρχουν αξιόλογα ελληνικά τραγούδια αυτές τις μέρες, τα οποία βέβαια επιλέγονται μόνο για αυτές τις μέρες και δεν ξέρω αν είναι θετικό ή υποτιμητικό για αυτά τα τραγούδια που ακούγονται μόνο τις συγκεκριμένες μέρες της αποκριάς. Είναι και αυτό ένα θέμα προς συζήτηση. Βαλένθια Μπέτις 0-0 για το Copa del Rey, 41 είμαστε. Στο Μεστάια. Δεν ήσταν ατσάλινοι στον πόλεμο. Βαγγέλης Μαρινάκης, βέβαια. Στα ποδητήρια οργανωμένοι και Μαρινάκης, διαβάζω εδώ. Και οργανωμένοι, κατάλαβα. Ναι. Συζητήσανε με τους παίκτες. Ναι, παιδί μου, δηλαδή πήγαν οι οργανωμένοι σε αυτά και τους είπανε δεν ήσταν ατσάλινοι στον πόλεμο. πρόεδρε, ναι, παιδιά, έτσι είναι. Τα σπίτια σας. Ναι, έτσι είναι. Τα σπιτάκια σας. Ο Μαρινάκης τα ακούει. Στον πόλεμο. Πάμε να ασχοληθούμε με τον ΠΑΟΚ. Γεια σου Ελένη. Γεια σου Mrs. Smith. Τι γίνεται? Γεια σου. Γεια σου Mr. Smith. Γεια σου. Γεια σου Νίκο και σε σένα. Είμαστε οι μόνοι που δουλεύουμε νομίζω σήμερα στην πόλη, έτσι. Τουλάχιστον είμαστε ακόμη στις επάλξεις. Τι πράγμα είναι αυτό? Κοίτα, εμένα και τον Νίκο δεν ξέρω για σένα, δεν μας ψήνει η συγκεκριμένη μέρα και ιδιαίτερα. Άρα εντάξει, οκ. Δεν έχει να κάνει με τη μέρα, απλά νομίζω ότι αν είσαι λίγο στο κέντρο ή ζεις και κινείσαι στο κέντρο, όπως και να το κάνεις, ότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα, ότι υπάρχει αυτή η διάθεση, δεν σου λέω η μέρα αυτή καθ' αυτή η τυπνοπέμπτη, αλλά σου δημιουργεί έτσι. Υπάρχει μια καλή υπερβολική κινητικότητα. Ναι, ισχύει. Φαντάσου τη Λαμία τι γίνεται, Ελένη, σήμερα τυπνοπέμπτη, που δεν θα το έλεγες. Ναι, στη Λαμία νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος μέσα στο σπίτι του σήμερα. Δηλαδή, δεν ξέρω να... βέβαια αν τσεκνίζουν με κρέας σήμερα. Με τι να τσεκνίζουν, κύριε Ελένη. Με γάβρο, Ελένη Μπούντου, πες τα, μην κολλάς. Όχι, όχι, θέλω να κρατάμε ένα επίπεδο σαν εκπομπή, γιατί έχω βγει σε μια έτσι πολύ ωραία και σοβαρή εκπομπή, γι' αυτό είπα, δεν ξέρω με τι τσεκνίζουν. Ναι, okay. Ναι. Τι να πεις για τη Λαμία, εντάξει. Από τα φαβορί για το κύπελο φέτος. Ναι, κοίταξε, επειδή το έβλεπα το μάτς, το είδα το μάτς για να πω την αλήθεια, ναι. Αξιοπρεπέστατη παρουσία της Λαμίας στο κύπελο. Νομίζω ότι είδαμε μία ομάδα που μπήκε μέσα για να κρατήσει αποτέλεσμα, είχε μία τελική προσπάθεια, βρήκε τον γκολ και από εκεί και πέρα, έχοντας σε συγκλονιστική ημέρα τον Σαράνοφ, πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο της πρόκρισης, ο οποίος έβγαλε και πέναλτι του Φορτούνη, και γενικώς νομίζω ότι ο τερματοφύλακας ήταν μια ομάδα μόνος του. Ήταν Ολυμπιακός Σαράνοφ σήμερα το μάτι, για να πω την αλήθεια. Βέβαια μην μειώνουμε και τις προσπάθειες του Καρυπίδη, του Σκόδρα και των άλλων παιδιών, αλλά η αλήθεια είναι ότι έκανε συγκλονιστική εμφάνιση ο τερματοφύλακας της Λαμίας, μια Λαμία η οποία παρουσιάστηκε με πάρα πολλές αλλαγές, έτσι αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, αλλά έχει πολύ μεγάλο ρόστερ η Λαμία, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι
Είναι μια ομάδα που είναι γνωστή για το ρόστερ και το ακριβό μπάτζετ που διαθέτει φέτος, Ελένη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, φαβορή ήταν η Λαμία. Για να πετάξει εκτός θεσμού Μπαρτσελώνα, έτσι ναι. Ομάδες επίπεδου Μπαρτσελώνα, φαντάζομαι ότι υπάρχει και το ανάλογο ρόστερ, αλλά και το βάθος στον πάγκο, έτσι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Ιστορική ημέρα η αλήθεια είναι για την Λαμία. Βρίσκεται και αυτή στους τέσσερις του κυπέλου Ελλάδος μαζί με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Αστέρα Τρίπολης. Οι τρεις προηγούμενες ομάδες εξασφάλισαν ήδη τα εισιτήριά τους. Τώρα μένει να δούμε πότε θα γίνει η κλήρωση κυπέλου. Νομίζω δεν έχει οριστεί, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω από εβδομάδα θα πάει. Αύριο δεν λέγανε ότι θα γίνει. Όχι, όχι, νομίζω από εβδομάδα πάει. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Ακόμη δεν είναι γνωστό. Έχουμε το puzzle των ομάδων που συμμετέχουν στα ημιτελικά, που βρίσκονται στα ημιτελικά, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουμε ούτε πότε θα γίνει η κλήρωση και βεβαίως για να δούμε και τα πρώτα παιχνίδια. Σε διακόπτω λίγο, Ελένη, γιατί βλέπω ένα τίτλο σε ένα αθηναϊκό site, γιατί το ζητούσαμε νωρίτερα με τον Νίκο πριν βγεις. Ναι, ναι. Οπαδί του Ολυμπιακού αποδυτηρία για παράπονα. Παράπονα. Γιατί ρε παιδιά, δεν περάσατε. Γιατί δηλαδή. Κάθε φορά που τα βλέπω αυτά για παράπονα ή ζήτησαν εξηγήσεις, φαντάζομαι ρε παιδιά, γιατί ας πούμε αποφύγετε. Γιατί μα στεναχωρήσατε έτσι. Ναι. Εμείς ήρθαμε. Μα δεν το θέλαμε να πατάνε παίχτες. Και εσείς ξηγέστε έτσι. Γιατί μα στεναχωρείτε τέτοια μέρα. Ναι, ναι. Δηλαδή να τσικνήσει κάποιος, να θέλει να, μετά το γήπεδο να βγει να τσικνήσει, να διασκεδάσει αυτή τη μέρα και να έχει αυτή την αυτά τα παράπονα νομίζω μεταφέρθηκαν. Αυτό ακριβώς την απογοήτευση. Αυτά τα παράπονα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι ζήτησαν εξηγήσεις. Τα κλασικά, ναι. Μπορούμε να κάνουμε όλοι εικόνες. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι έχουμε βρεθεί μπροστά σε τέτοιες εικόνες από οπαδούς που ζητούν εξηγήσεις. Συζήτησαν για αρκετή ώρα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού ήταν προβληματισμένοι από την εικόνα της ομάδας και γι' αυτό το λόγο επισκέφθηκαν αποδυτήρια χωρίς όμως να δημιουργήσουν κάποιο επεισόδιο. Υπάρχει και διάλογος, έχει βγει μάλλον ένα κομμάτι του Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν ήσταν ατσάλινοι. Δεν ήσταν ατσάλινοι, βέβαια. Και κόντρα σε έναν ασύμμετρο και ανελέητο πόλεμο που δέχεται ο Ολυμπιακός καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Καλό. Σε αυτά τα ματ δεν είναι. Κάτσε, επειδή το έχω μπροστά μου. Κόντρα, ναι, ναι. Κόντρα στον ασύμμετρο πόλεμο που δεχόμαστε όλη τη χρονιά και το ξέρουμε, έπρεπε να ήμασταν ατσάλι και δεν ήμασταν. Σε αυτά τα ματ μπαίνει και προκρίνεσαι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Διοίκηση και κόσμος νιώθουμε ντροπή. Έπρεπε να ήμασταν 10 φορές ατσάλι. Δεν συνάδει με την ιστορία μας αυτός ο αποκλεισμός. Κόντρα στο λυσαλαίο πόλεμο που δεχόμαστε. Ασύμμετρος, λυσαλαίο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ναι. Δεν χωράει καμία κουβέντα, είναι ντροπή για το σύλλογο. Σήμερα μαχαιρωθήκαμε. Ξέρετε ότι η διοίκηση έχει στηρίξει την ομάδα με κάθε τρόπο. Φέρεται να είναι η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη στα αποδυτήρια, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε συγκινημένοι όλοι. Να ρωτήσω κάτι τώρα εγώ. Παρακαλώ. Μπαίνει ο ισχυρός άνδρας και μιλάει έτσι. Απαγγέλει το ότι έχει να πει. Ναι. Ναι. Ωραία, και προφανώς κάποιος μεταφράζει γιατί είναι και ξένοι, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Και δηλαδή κάποιος μεταφράζει το λυσαλαίο πόλεμο. Στους ξένους. Ναι. Φαντάζομαι κιόλας υπάρχει διακοπή. Δηλαδή λέει κάτι ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην προκειμένη. Ναι. Παύση. Γίνεται μετάφραση στα αγγλικά, φαντάζομαι. Και στα ισπανικά ενδεχομένως. Ναι, ναι. Συνεχίζει μετά ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού. Έτσι. Πάει κάπως έτσι η διαδικασία. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, Ελένη. Εντάξει τώρα, έτσι, τελειώνεται με τον Ολυμπιακό. Πες μου λίγο, τι γίνεται στα του ΠΑΟΚ από σήμερα. Πριν κλείσουμε του Ολυμπιακού, ναι, ναι. Υπάρχει μια τοποθέτηση, βεβαίως αρκετές τοποθετήσεις. Εμείς θα σταθούμε σε δύο από τον Γιώργο Σαββίδη για το κάρμα. Mm-hmm. Έτσι, αυτή την περιβόητη ατάκα για το. Που νομίζω την πιστώνει το Σταύρος Κόλκας, έτσι. Εμείς τουλάχιστον. Ναι, νομίζω πρέπει να κάνει πατέντα, πώς το λένε, ευρυσιτεχνία, κάπως έτσι. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να το. Πώς κάνουν οι μουσικοί, οι καλλιτέχνες και κατοχυρώνουν πνευματικά δικαιώματα. Άρα, μπράβο, πνευματικά δικαιώματα, σωστά. Έτσι ακριβώς. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνει και ο Σταύρος, γιατί νομίζω ότι από την αρχή της χρονιάς, για την ακρίβεια, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η περσινή σεζόν, έτσι όπως ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι το Karma is a bitch, για να το πούμε κι εμείς, ανήκει δικαιωματικά στον Σταύρο Κόλκα. Αυτή λοιπόν την ατάκα χρησιμοποίησε και ο Γιώργος Σαββίδης, έτσι λίγο μετά την λήξη του παιχνιδιού στο Γιώργος Καραϊ.
Καραϊσκάκης και τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Αργότερα βεβαίως επανέλθε με διάφορα έτσι ποσταρίσματα και με τελευταίο τουλάχιστον πριν από λίγους μια φωτογραφία του Ράζβαν Λουτσέσκου. Για μένα ο Ολυμπιακός έκανε φέτος τρέμπλ και από κάτω και από πάνω σχόλιο όταν σπέρνεις ανέμους, σε ρίζεις θύελες. Καλό καλοκαίρι. Είναι νωρίς, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μείνει εκτός από το κύπελο, από την Ευρώπη και από το πρωτάθλημα. Εντάξει. Είναι πολύ πίσω στο ποτάλμα. Είναι θα πρέπει να αυτοκτονήσει ο ΠΑΟΚ για να διεκδικήσει κάτι ο Ολυμπιακός. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ας κλείσουμε όμως το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Νομίζω ότι σήμερα θα έχουν πολλή δουλειά τα φνέικα ραδιόφωνα. Ναι, ναι. Έτσι. Δεν ξέρω και πότε βγαίνει η εκπομπή του Τάκη Τσουκαλά, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ότι περιμένει τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Ωραία. Δεν το γνωρίζω αυτό. Για του χρόνου, δεν πειράζει. Πίπις. Του χρόνου πάλι. Υπομονή. Λοιπόν, θέλω να, πριν προχωρήσω στα του ΠΑΟΚ, να μου εξηγήσει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος το χαμόγελο της Κουρομπίλια, γιατί είδα ότι ναι, ναι, πρέπει, πάρα, πρέπει πολύ, πάρα πολύ ζεστά το παιδιά, θέμα. Δεν ξέρω, ασχολείται όλη την ημέρα με την Χρυσούλα Κουρομπίλια, για τον κόσμο ο οποίος ενδεχομένως να μην γνωρίζει το όνομα ή να μην του θυμίζει κάτι. Είναι η δεύτερη βοηθός που ήταν χθες στο μάτς κυπέλου του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Έτσι. Είναι αυτή, άσε με λίγο να συμπληρώσω εγώ. Είναι αυτή που σε ένα Άρης Αστέρας Τρίπολης πριν κάτι χρόνια την πέτυχε ένα άδειο μπουκάλι και έπεσε, λες και τη χτύπησε αντιαρματικό και δήλωνε μετά ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι γιατί μάλλον τα έχει κάνει πάνω της. Πέτυχε το άδειο μπουκάλι, ρε φίλε. Φοβερό. Πώς έφτασε από την κερκίδα το άδειο μπουκάλι πάνω της, είναι φοβερό. Λοιπόν, και έγινε αυτό το οποίο έγινε τότε. Εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο γελάει. Εγώ ρώτησα και απορώ. Ανέβασα ένα Insta story το οποίο είδε Ελένη Μπούντου και απάντησε φυσικά. Δεν μπορώ να Νίκο μου να το αφήσω αυτό. Όπως μετά είδα, ρε παιδί μου, ένα δικό σου. Άλλος έκανε ρεπορτάζ, φίλε. Ένα δικό σου θέμα, ναι, αλλά δεν μπόρεσα να το δω με τόση λεπτομέρεια γιατί ήταν λίγο δύσκολη η μέρα μου. Σήμερα είναι η αλήθεια. Μπορείς να μπεις και να το βρεις. Θα μπω και θα το διαβάσω, λέει. Ναι, ναι. Σαν θέμα. Υπάρχει καρέ-καρέ, λοιπόν, αυτή η επίμαχη φάση. Έτσι, τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει καθόλου, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, το να μπαίνουμε στη διαδικασία να υποστηρίζουμε ή να στηρίζουμε, αν θέλεις, Έλληνες διαιτητές μετά τα όσα έχουν δει και έχουν βιώσει στα μάτια μας, και αναφέρομαι γενικά, δεν το εστιάζω συγκεκριμένα στον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι είναι μια ανθρώπινη στιγμή καθαρά, υπάρχει καρέ-καρέ το φωτογραφικό στιγμιότυπο, περιλαμβάνει 15 πλάνα, του τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο 118-119 που ο Βιερίνια έχει εκτελέσει εύστοχα το πέναλτι, που ο Βιερίνια έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες του και την έχει στείλει στα ημιτελικά σε ένα παιχνίδι. Το ψυχοβγαλτικό νομίζω ότι είναι light σαν έκφραση, έτσι να το χαρακτηρίσω. Έχει πάει λοιπόν στην 4, εκεί μπροστά στην 4 για να πανηγυρίσει. Υπάρχει και η αντίδραση της Κουρομπίλια για το αν γελάει ή δεν γελάει, για το αν χαίρεται ή δεν χαίρεται με τον γκολ του Βιερίνια και κατ' επέκταση του ΠΑΟΚ. Και στη συνέχεια, όταν επιστρέφει ο Βιερίνια και έχει κοντά τον Ολιβέιρα, τον Άκπομ, μπαίνει ένα μπολμπόι, ένας πιτσιρικάς, ο οποίος τρέχει και ο Άκπομ πάνω στη χαρά του τον παίρνει αγκαλιά και τον κουβαλάει κιόλας μέσα στο γήπεδο αγκαλιά. Είναι η τρέλα, η ένταση της στιγμής και εκείνη τη στιγμή ακριβώς η Κουρομπίλια, βλέποντας αυτό το στιγμιότυπο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε, τεντώθηκε, είναι λογικό έτσι το να παγώσεις μια εικόνα και να βγάλεις και να περάσεις μάλλον συμπεράσματα στοχευμένα, είναι το πολύ εύκολο. Όπως και από ένα κείμενο μπορείς να απομονώσεις ατάκες, φράσεις και να δημιουργήσεις εντυπώσεις, είναι το πλέον εύκολο, το ξέρουμε καλά, είμαστε και οι τρεις σε αυτή τη δουλειά. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν συμβαίνει και με τους φωτογράφους. Απομόνωσαν αυτήν την φωτογραφία που δείχνει την Κουρομπίλια, αυτή που ανέβασες και εσύ Νίκο μου. Να χαμογελάει και μπροστά ακριβώς είναι το πιτσιρίκι το οποίο έχει σκαρφαλώσει στην αγκαλιά του Άκπομ και το κουβαλάει ο Άκπομ και γελάει σε αυτήν την ανθρώπινη στιγμή. Και βεβαίως αυτό το θέμα τεντώθηκε, αυτό το θέμα χρησιμοποιήθηκε για μια ισχυρή προπαγάνδα, έτσι, το οποίο στήθηκε. Γιατί η Κουρομπίλια, η αλήθεια είναι ότι δεν της ασκήθηκε και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να της ασκηθεί κριτική για την χθεσινή της εμφάνιση στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν είχε κάποια απόφαση που να την βαραίνει και βεβαίως όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τον άνθρωπο που λέγεται Μανουήλης Κουλάς και είναι βεβαίως ο αρνητικός πρωταγωνιστής του μεγάλου ματς. Αυτό λοιπόν το καρέ των 14 φωτογραφιών υπάρχει και αποτυπώνει ακριβώς τη στιγμή όπως ξεκίνησε με την έναρξη των πανηγυρισμών του Βιερίνια, όπως και ολοκληρώνεται. Το πώς ο καθένας χρησιμοποιεί μία φωτογραφία για να δημιουργήσει κλίμα, να δημιουργήσει εντυπώσεις κατά το δοκούν, νομίζω ότι υπάρχει κριτική σκέψη.
και ο καθένας. Το γραφείο Νίκο μου, η οποία βγήκε από ερυθρόλευκο site. Δηλαδή, απορώ πώς την υιοθετήσατε. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Απορώ. Όπως είναι... είχε απομονωθεί η φωτογραφία της Κουρουμπίλης στο Βικελίδης από παλιά αθλητική εφημερίδα. Από άδειο που καλεί, ναι. Από παλιά αθλητική εφημερίδα που τασόταν έτσι περισσότερο υπέρ του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία, υπέρ του πάω, πολύ ωραία αλλαγή της ονομασίας εφημερίδας, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Κατάλαβες πιανό, κατάλαβε και η Ελένη πιανό που είχε απομονώσει εκείνη τη φωτογραφία της Κουρουμπίλη που έκανε λες και σφάδαζε από τον πόνο, ρε παιδί μου. Χωρίς να θέλω να μειώσω αυτό που λέει η Ελένη, αλλά πάνω σε αυτό το οποίο λέω ότι πολλές φορές όντως αν απομονώσει μια φωτογραφία. Μπορεί όντως να φύγει. Δημοσίευσες όμως, συνάδελφε. Εγώ απόρρισα. Όπως και σε ένα κείμενο, ρε παιδιά, το να βγάλεις έναν τίτλο για να τραβήξεις κόσμο ή για τα κλικς είναι το μόνο εύκολο. Και μέσα να είναι ένα διαφορετικό κείμενο, να υπάρχει μια συνέντευξη η οποία είναι διαφορετικά δοσμένη, έτσι. Και στον τίτλο να δίνεις κάτι άλλο. Είναι λογικό. Το να απομονώσεις φράσεις, προτάσεις είναι το μόνο εύκολο. Το ίδιο γίνεται και με μια φωτογραφία. Παγώνεις ένα stop καρέ και τελειώσαμε. Αυτό είναι. Γέλασε Κουρουμπίλια και πανηγύρισε κατ' επέκταση τον γκολ του Βιερίνια και την πρόκριση του ΠΑΟΚ. Και υπάρχει το φωτογραφικό καρέ από τη στιγμή εκείνη, πώς ακριβώς κινεί το Βιερίνια, όταν έχει σηκώσει το δεξί του πόδι, το αριστερό του πόδι, πώς σηκώνει το χέρι του, μέχρι την ολοκλήρωση της επίμαχης φάσης. Και δείχνει ακριβώς τι κάνει Κουρουμπίλια. Εντάξει, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, η αλήθεια είναι. Είναι λίγο. Όχι ντροπή. Είναι λίγο. Είναι στοχευμένα ψέματα, ρε παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Ψέματα στοχευμένα. Είναι... Ό,τι μείνει, ό,τι καθίσει, κάτι είναι. Έτσι είναι. Είναι θλίψευτη η κατάσταση. Το ξέρω. Το να κάθεσαι και να αποδεικνύεις ότι. Okay, δεν με καμία διάθεση να υπερασπιστούμε ούτε την Κουρουμπίλια, ούτε κανέναν. Έτσι ο καθένας κρίνεται μέσα από τη δουλειά του στο γήπεδο. Αλλά. Σε μία ανθρώπινη στιγμή που χαμογέλασε η γυναίκα και μου λέει και όλος ο φωτογράφος, γιατί υπάρχουν και δηλώσεις του φωτογράφου, ότι εκείνη τη στιγμή ήταν πάρα πολύ γλυκό και εγώ τραβούσα και γελούσα. Από εκεί και πέρα εγώ δεν θα πάρω θέση, ανέφερε ο άνθρωπος, ο οποίος έχει δώσει όλες τις φωτογραφίες σε επίμαχες φάσεις, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Αλλά και εγώ εκείνη τη στιγμή που το έβλεπα, χαμογελούσα. Ήταν μία πολύ ωραία γλυκιά στιγμή και τίποτα παραπάνω. Μάλιστα. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι έχει τόσα να πούμε για τον Σκουλά χθες, για τα όσα έγιναν χθες, για το πόσο Πανιώνιος δεν αγωνίστηκε στα τελευταία δύο λεπτά, για το πόσο Πανιώνιος είναι σήμερα στα κάγκελα και έχει βγάλει μια ανακοίνωση που εγώ δεν θυμάμαι ποτέ αντίστοιχη ανακοίνωση του Πανιωνίου. Πώς ρε, δεν έβγαλε μετά το μάτς με την ΑΕΚ, με τον Μάνταλο που πήρε την μπάλα με το χέρι και την έβαλε μέσα, δεν έβγαλε μετά το offside goal που το ακυρώθηκε με τον Ολυμπιακό. Δεν τα θυμάσαι, τα ξέχασες κιόλας. Δεν τα θυμάμαι γιατί λογικά δεν... Μα είναι δυνατόν, ρε Ελένη, δεν σε χάσει αυτά. Ανακοινώσεις. Πάντως για τα τελευταία δύο λεπτά που δεν αγωνίστηκαν, έτσι μετά από προτροπή του Κόρμπου, ο οποίος ηγείται και του σωματείου των ποδοσφαιριστών, δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Έτσι κανείς δεν εμένει σε αυτό το σκηνικό. Που αν το είχαν κάνει Νίκο Μοσχοβίτη αυτό οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αν είχαν προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε και παρέμβαση πολιτική. Βασιλιάδη σίγουρα, ναι, ναι. Προσβολή του αθλήματος, πώς θα εξηγήσουμε στα παιδιά μας, γιατί δεν παίχτηκε τα τελευταία δύο λεπτά ποδόσφαιρο στο γήπεδο της Τούμπας. Ο τίτλος. Στο δίνω, έτσι. Αυτό που δίνει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ, τα λες αυτά, έτσι. Τη κυβέρνηση που δίνει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Μην τα ξεχνάς αυτά. Τα λέμε αυτά. Δεν ξέρω τι προβλέπει αυτή η πολιτική παρέμβαση και για το κύπελο. Λογικά να περάσει και η Λαμία, έτσι. Μάλλον ναι. Μάλλον ναι. Λοιπόν, μιας και λέμε για το κλίμα και την περιραίουσα ατμόσφαιρα, σήμερα υπάρχει και ένα σχόλιο του ΠΑΟΚ στο δελτίο της προπόνησης που αναφέρει μεταξύ άλλων την ώρα που μένεται η απεγνωσμένη επικοινωνιακή καταιγίδα γύρω από την πρόκριση του ΠΑΟΚ, η ομάδα αφήνει στους υπόλοιπους τη δημιουργία εντυπώσεων και επικεντρώνεται στην ουσία. Τη δημιουργία της ομάδας που θα συνεχίσει να παλεύει για την επίτευξη των στόχων της σε πρωτάθλημα και κύπελο. Φυσικά και βρίσκεται σήμερα στο στόχαστρο ο ΠΑΟΚ. Αμφισβητείται η πανάξια πρόκριση του δικεφάλου στα ημιτελικά του κυπέλου και βεβαίως στο στόχαστρο για ακόμα μια φορά βρίσκεται και ο Ράσμα Λουτσέσκου. Είναι βούτυρο στο ψωμί για ορισμένους ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως βιώνουμε μια ακόμη μόδα, βρισκόμαστε σε μια ακόμη μόδα που αρέσκεται και θέλει να πλασάρει δημοσιοσχετίστες, έτσι. Προπονητές αναφέρομαι. Ο συγκεκριμένος τα ίδια που έκανε και στη Ξάνθη, τα ίδια κάνει και στον ΠΑΟΚ. Υπερασπίζεται την ομάδα του και από εκεί και πέρα κάποιος που δεν είναι υπέρ της συγκεκριμένης ομάδας μπορεί να τον κρίνει όπως θέλει. Για μένα υπερασπίζεται πάντα την ομάδα του και το κάνει χωρίς να φοβάται τίποτα. Τίποτα. Και γι' αυτό και αυτό εγώ δεν το πιστώνω, δεν μπορώ να του πω τίποτα. Και πιστεύω ότι και αν ήταν προπονητής στην ΑΕΚ για παράδειγμα λέω, τα ίδια θα έκανε.
Αν ήταν οπουδήποτε και αν ήταν. Δεν το κάνει μόνο στον ΠΑΟΚ, το έκανε και με τη Ξάνθη και θα το κάνει όπου και αν είναι. Έτσι. Υπερασπίζει την ομάδα του. Τέλος. Λοιπόν, βλέπω τώρα ένα ωραίο θέμα για να ασχοληθείτε κι εσείς. Ναι, ναι. Ξέσπασμα των Ολυμπιακών στην επίσημη σελίδα του Το έχω. Χαμπάρι και οι πέτρες. Ήθελα να το σχολιάσουμε μαζί τώρα, πριν ολοκληρώσω το ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να δώσουμε και ένα ιατρικό δελτίο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι γεμάτο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα για τον Ράσμα Λουτσέσκου και υπάρχει και ένα παιχνίδι την Κυριακή στο ΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θα ξεκινήσω από τον Μίσιτς, ο οποίος δέχθηκε χθες ένα πολύ δυνατό χτύπημα, έτσι, από τον Καμάρα, ο οποίος δεν αποβλήθηκε ποτέ βεβαίως στην επίμαχη φάση και είναι απορίας άξιο πώς δεν αποβλήθηκε για μια φάση πεντακάθαρη μπροστά στα μάτια του Σκουλά, αλλά είναι και αυτό ένα θέμα. Με πρόβλημα τραυματισμού λοιπόν ο Μίσιτς, ο οποίος υπέστη διάταση δελτοειδούς συνδέσμου στην ποδοκνημική έπειτα από το δολοφονικό τάκλιν, όπως αναφέρει και η ΠΑΕΠΑΟΚ, του Καμαρά, και η συμμετοχή του βεβαίως στον αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό είναι αμφίβολη. Ναι. Ο Κροάτης θα ακολουθήσει πρόγραμμα από θεραπείας και βεβαίως καθημερινά θα αξιολογείται η κατάστασή του και αν βεβαίως θα προλάβει το μάτς της Κυριακής. Αγώνα για να προλάβει το μάτς της Κυριακής απέναντι στον Παναθηναϊκό καταβάλει και ο Λεό Ζαμπά, ο οποίος έμεινε εκτός από το μάτς Κυπέλλου με τον Πανιόνιο, έχει μία κάκωση στον τετρακέφαλο, κάνει διπλές θεραπείες, δίνει το δικό του αγώνα δρόμου, κάνει τη δική του μάχη για να μπει σταδιακά σε κομμάτι των προπονήσεων και να προλάβει το μάτς της Κυριακής. Θεωρώ εξαιρετικά αμφίβολο ότι ο Βραζιλιάνος, έχοντας μπροστά του την προπόνηση της Παρασκευής και του Σαββάτου, να προλάβει το μάτς της Κυριακής, αλλά το παλεύει καθημερινά. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα σοβαρό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον Δημήτρη Πέλκα. Σήμερα έμεινε κλινήρη στο σπίτι του. Ο Πέλκας, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο της Τούμπας πριν καν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο, δέχθηκε ένα έτσι σκληρό χτύπημα με έντονους πόνους στους κοιλιακούς μύες, στα πλάγια της λεκάνης, και βεβαίως από τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, θα φανεί και ο χρόνος της απουσίας του. Όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ράσμα Λουτσέσκου με τον Ελ Καντουρί, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, θα παραμείνει στα πίτια για ένα περίπου μήνα με θλάση δευτέρου βαθμού, και βεβαίως του Μαουρίσιο, ο οποίος έμεινε εκτός από το μάτς Κυπέλλου για λόγους προφύλαξης, αλλά υπάρχει και αυτός, έχει και αυτός μάλλον ένα θέμα τραυματισμού. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Τα είπες όλα, δηλαδή πραγματικά ήσουν χήμαρος, θα σε χαρακτήριζα. Έτσι, είχαμε να συζητήσουμε και πολλά. Είναι η επικαιρότητα, δεν φταίει εσύ. Εντάξει. Ακριβώς. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλά σχόλια των παικτών του ΠΑΟΚ στα social media και για τη χθεσινή νίκη και για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο επήλθε η πρόκριση. Μάλιστα. Καλό βράδυ, σου εύχομαι, Ελένη. Δεν ξέρω αν πας να τσικνήσεις κάπου σήμερα. Δεν σε είδα και πολύ ζεστή για σήμερα. Έχεις και δύσκολη μέρα αύριο, Ελένη μου. Θέλω να σχολιάσετε τα. Ναι, θα διαβάσουμε τα άρθρα. Θα τα πάρουμε λίγο. Θα τα πάρουμε. Ένα-ένα, νοικοκυρεμένα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μισή Σμιθ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, σας πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. 0-0 το Βαλένθια Μπέτις ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάει δεύτερο ημίχρονο και στην Ισπανία το Gran Canaria Panathinaikos, το οποίο είναι στο 46-50, νομίζω, το πρώτο μέρος. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφω. Πάρε τηλέφωνο της Άρης Συνέτα να μεταφράσει λίγο εδώ πέρα. Ούτε σπασί το πρέπει να βάλει. Τι λέει ο, τι λέει ο Αηδός. Νετάρα, φιλαράκου, φιλαράκου, οκι-οκι. Οκι-οκι, ευχαριστώ. Περιμένω τα Αμαζόνια. Αμαζόνια κόκο. Λοιπόν, Μπαλαντέρ, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τρίτη βασικά, πια δεύτερη. Πια τρίτη ώρα της εκπομπής. Όντως. Εσίως. Εσίως, τρίτη ώρα της εκπομπής. Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παδόπουλος. Αποκριάτικο, στα δύσκολα να ξέρετε. Γύρω εσύ βγαίνει μπροστά. Έτσι, λοιπόν, ορθώσαμε ανάστημα και είμαστε εδώ. Θα πάμε για άλλη μια ώρα περίπου μαζί, παρέα μέχρι και τις 12. Το έβαλε η Βαλένθια. FM και ενώ τα μηνυματάκια στο 5-45-26. 1-0 οι νυχτερίδες στο 56. Σωστά. Με τον 19. Με τον 19. Είναι ο 19 λοιπόν, που βάζει τον γκολ. Σε λίγο θα δούμε ποιος είναι το νούμερο 19. Ποιος είναι ο Ροδρίγο. Μπορεί να είναι και ο Ροδρίγο. Ροδρίγο Μορένο. Ροδρίγο Μορένο. Ροδρίγο είδα το μαυρισμένο, οπότε αυτός είναι. Ροδρίγο Μορένο. Δεν είδα τον γκολ, είδα μόνο ότι πανηγύριζαν. 1-0 η Βαλένθια.
στο Μεστάια τη Real Betis για το 3-2 στο τέτοιο. Aggregate. Στο aggregate score, αυτά ακριβώς έψαχνα. Σάγκρι, Βλίνκ και Άγγλοι. Για να πάρει την πρόκληση η Βαλένθια. Λοιπόν, τι να δούμε εδώ τι γίνεται. Αυτή την τρίπλα καταλάβει. Πω, αμυντικός φίλε εκείνος είναι. Πω, και φεύγει και συναισθήματα. Ωραίος. Να χαρά. Να χαρά. Αυτό το στόπερ εκεί πέρα για τις Μπέτις. Κάλυψε το offside. Δεν πήγε στο παίχτη, πήγε στην αιστεία χωρίς λόγο. Μια χαρά. Ποδοσφαιρική φυλακή. Ναι, ναι. Κρατάει δύο τηλέφωνο σα. Ναι, ρε φίλε, έτσι είναι. Τι έγινε, έχει φάσει τηλεφωνικό κέντρο. Τι γίνεται. Χαμό, τι έγινε. Τι νομίζει, ότι κάθεσαι μια γωνία εκεί πέρα και παίζει το τάμπλετ. Αυτό νομίζει. Τι νομίζει. Πάμε στο φίλο, ναι, καλησπέρα. Γεια σα. Σταύρο από Κοζάνη. Γεια σου, Σταύρο από Κοζάνη. Τι γίνεται, καλά. Κιτρινό μαύρη Κοζάνη. Βέβαια, παραδοσιακά. Δεν μου λες. Έλα. Τώρα τι γίνεται. Βγάζει και γίνεται. Τι. Περιμέναμε τώρα γάμο, τώρα δεν ήθελα να φτάσει. Τουλάχιστον για τον Κύπρο θα έχουμε στο τελικό φέτος να έχω τις Φιλιππινέζες μαζί. Οπα. Τώρα που τελείωσε τόσο νωρίς τι γίνεται. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποιείς. Κοίταξε, νομίζω ένας τελικός κυπέλου ΠΑΟΚ Λαμία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι, εγώ τις Φιλιππινέζες ήθελα. Ποιες είναι οι Φιλιππινέζες όμως, Σταύρο από Κοζάνη. Φιλιππινέζες. Στην Ευρώπη ποιες είναι οι Φιλιππινέζες, όταν γινόταν η κλήρωση. Τον Ολυμπιακό ήθελες δηλαδή. Βέβαια. Μάλιστα. Πάλι την ΑΕΚ, δηλαδή εγώ τις Μολδαβέζες. Τις Μολδαβέζες τι μια χρονιά, δύο χρονιές φτάνει τώρα. Πάλι το ίδιο. Ναι. Φασολάδα δεν γίνεται. Δεν έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εντάξει, δεν πειράζει, θα ζήσουμε και έτσι όμως. Ήθελα τις Φιλιππινέζες, γιατί στην Ευρώπη είναι Φιλιππινέζες. Τους ήθελα και εδώ τώρα να δω η Τιτίκα. Να δω τι θα πει τώρα. Τι θα πει. Δεν νομίζω να εμφανιστεί σήμερα. Δεν νομίζω σήμερα να εμφανιστεί. Πράγμα τη ώρα και για τα παιδιά τα προηγούμενα εδώ τα δικά μας. Ναι. Έτσι. Αν οι Φιλιππινέζες ήταν 4 βαθμούς πίσω από εμάς, θα πέρανε καμιά ισοπαλιά με στην Τουμπά, πιστεύετε. Γιατί ρε, καλή ήταν, εντάξει. Καλή ήταν, δεν την πήρανε κατά λάθος την ισοπαλία, εντάξει. Εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Τους έχουμε προστατευόμενους αυτούς, τους δίνουμε συνέχεια. Για να μην το πάμε διαφορετικά. Ο Πανετολικός είναι 2 βαθμούς πίσω. Αν τους δώσουμε το παιχνίδι στο Πανετολικό, αυτοί θα μην έχουν και από το ΕΒΑ. Αν πάρει Λαμία κανένα Κύπρο, κανένα Αστέρας, Νίκος χάνεται μια θέση στο Europa League. Πονάει Σταύρο μου που ήσαν ανύπαρκτο στην περασμένη Κυριακή. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ δεν περίμενα τόσο τον νωρίς να τελειώσουμε ρε γάμο το αυτά. Στεναχωρέθηκες. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε στα παιδιά από τον Πειραιά από 28 Φεβρουαρίου. Καλό καλοκαίρι να τους ευχηθούμε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, τι ξέρεις τι γίνεται. Πες. Παιδιά, ακούτε. Ναι. Το μεγαλύτερο τους πρόβλημα της Φιλιππινέζες με εμάς, ξέρετε, γιατί εμείς είμαστε παγκόσμια ομάδα, το δεν το συζητάμε, έτσι. Πάω καλά, δεν παίζεται, γιατί... Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Εγώ, αγόρι μου, ήμουν ναυτικός εγώ από το 72, σε όλα τα λιμάνια του κόσμου... Δύσκολη δουλειά πέρα από την πλάκα αυτή, γιατί έχω πατέρα φίλου μου που είναι ναυτικός. Δύσκολη δουλειά. Άκου να δεις, δεν έχω όλες την πλάκα. Σε όποιο λιμάνι κατέβαινα, εγώ έφαγα και 800 λίρες πρόσημο, τότε έπαιρνα 90, το 70 και έφαγα με πιάσαν οι Ιαπωνέζοι στο κόμπε που έγραφα στην αποθήκη. Παουκάρα, Σαλόνικα και Ευγενία Βραχνά. Να σου λοιπόν, και πιάσατε... Και Ευγενία τι, Ευγενία? Βραχνά. Βραχνού ρε παιδί μου. Να σου κάνω μια ερώτηση όσον αφορά το επάγγελμά σου. Αυτό που λένε και στους ναυτικούς, κάθε λιμάνι και γυναίκα. Τελικά. Μιλάει δημόσιο άνθρωπο τρεφίλε τώρα. Άστρο, μην δεν λέω γι' αυτό, να μιλήσει για τους άλλους. Ναι. Ισχύει τελικά. Η αρσενική ναι, για τους αρσενικούς ναι. Ναι, μάλιστα. Όχι, αυτό κάθε βράδυ αλλάζεις. Κάθε βράδυ και αλλάζεις. Και φεύγατε τώρα δηλαδή, εσείς κάτι εξάμεινα και γυρνούσατε μετά πίσω, Όχι ρε φιλάκια, κάτσε. Εδώ μπαίναμε σε εξαρτάται σε τι καραβί σου. Να μάλιστα σε κατάδικο, έκανες 40 μέρες ταξίδι και πήγαινες μια. Εγώ ήμουν σε φορτηγά συνέχεια που ξεκινούσαμε από Αργεντινή κάτω από τον Πουένους Άρες, φτάνουμε στον Παναμά και κάναμε εκεί πέρα 3 μήνες, ανά 2 μέρες είμαστε μέρα σε λιμάνι. Δηλαδή το μεγαλύτερο διάστημα σε καράβι. Δεν με ενδιαφέρει για τις γυναίκες, γιατί οι πιο ωραίες γυναίκες από τις Ελληνίδες δεν υπάρχουν. Άσες γυναίκες, σε μεγαλύτερο διάστημα που έχεις κάνει μακριά την Ελλάδα λόγω δουλειάς, δηλαδή στο καράβι πόσο είναι. Μεγαλύτερο διάστημα που έχεις κάνει μακριά την Ελλάδα δουλεύοντας στο καράβι. 45 μέρες. Ξεκινήσαμε από την Αγγλία, ναι. Σταματήσαμε και φτάνουν, φορτώσαμε αναφοδιασμό και φύγαμε για Ιαπωνία. Α, δεν ξεκινούσατε από εδώ. Από πού? Από εδώ, από Ελλάδα. Όχι, ρε αγόρι, δεν είχαμε Ελλάδα, καμιά σχέση. Φορτηγό μου να σου λέω, έξω. Αλλά θέλω να σου πω ότι σε όλα τα λιμάνια οι αποθήκες απάνω τραβάνε. Παοκάρα, ναι. Λοιπόν,
Ευγενία Βραχνά, Τσαλόνικα. Τσαλονίκη γενικά γράμματα, όχι Τσαλόνικα ξένα, έτσι. Ναι. Και με πιάσανε στο κόμπε που είσαι τη Ιαπωνία. Ε, τώρα μην το χαλάζε, Σταύρο. Τώρα πήγαινε πολύ ωραία και πολιτισμένα. Έρε Σταύρο. Έρε Σταύρο τώρα. Καλή κουβέντα κάναμε τώρα. Άξ. Δηλαδή. Είπε κανένα δύο φορέ το αμότο, αλλά μην το, λοιπόν, το ρημάζουμε. Ε, μα ρε Σταύρο, ναι, και δηλαδή το πήγαινε καλά και συμπαθώ και του ναυτικού ιδιαίτερα. Ναι, γιατί είναι δύσκολη δουλειά. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Είναι φίλοι, κάτι τύποι που λείπουν 6 μήνες όντως. Γυρνάνε από κάτι Παναμάς, κάτι Αργεντινές, αυτά που λέει. Αλλά μπακίρι δυνατό πέφτει. Εντάξει, και περιμένουν, και περιμένουν τέτοιο, οι οικογένειες και οι γυναίκες τους πίσω. Και Καβαδία μετά διαβάζουν και τέτοια. Καβαδία. Ναι, ρε φίλε. Καβαδία είναι αυτός, δεν είναι και τα ποιήματα αυτά. Βέβαια. Έτσι είναι. Λοιπόν. Έχει τόσο ελεύθερο χρόνο που έχεις. Ναι. Ναι. Δεν έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο, φίλε. Δεν έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο. Πάρα στο πλοίο. 19 αποκρούσεις έκανε ο Σαράνοφ. 19, 15 είδα στο αστικό. 19 είδα στο αστικό, 19. Μάλιστα, ωραία. Μόνο εδώ, πρώτη εδώ. Καραπαπά, τώρα ποιο μα θέει, πόσο πίκρες πια φέτος. Όποιο βίνει τα σχόλια να μην του ξανακάνει κούκου. Μαρινάκι, σε πήραν χαμπάρι και οι πέτρες. Πάρε αποφάσει όσο θα τις πάρουμε εμείς. Αυτό ακούστηκε πολύ κακό. Μετά σα θέει ο Τσίπρας. Με μετεγγραφές της πλάκας, τι ήταν δυνατόν να περιμένουμε. Δυστυχώς η πιο αποτυχημένη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας και φοβάμαι θα έχει παρακάτω. Λυπάμαι, κύριε Διοίκησης, ειλικρινά λυπάμαι. Ένα του χοντρού είμαστε που δίνει λεφτά στην ομάδα του την Νότιγχαμ να φτιάξει το γηπεδάκι του, αντί να πάρει παίξει ο προπονητής. Αλήθεια είναι αυτό. Ζήτω η ΑΕ Ολυμπιακός, λέει ένας αγανακτισμένος φίλος του Ολυμπιακού στο Facebook της ομάδας. Η ΑΕ Ολυμπιακός. Έχουμε Χασάν, ρε παιδιά, έτσι έγραφε ο πρωταθλητής. Όσο για το γιο της Μέρκελ, Μαρτίνς, ήμαρτον με το μυρωδιά, διώξτε να ησυχάσουμε. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια υπέροχη χρονιά. Ελπίζω να είστε περήφανοι για τις επιλογές σας σε προπονητή, παίχτες και λοιπούς φορείς τούτης της κατάντιας. Η φανέλα είναι βαριά, όποιος δεν μπορεί να πάει να... Το ίδιο παραμυθάκι ακόμα μια χρονιά. Ανίκανοι, βγείτε και πάρτε ευθύνες και μη σβήνετε τα σχόλια ξεφτύλες. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα του προπονητή. Σβήσε τα σχόλια και άσε το Ολυμπιακάρα στα δύσκολα. Κάνετε την ομάδα χωριό με το Χασάν και τα άλλα. Τα δρόμο όλοι. Το απίστευτο είναι ότι όλοι σας στηρίζετε ένα προπονητή που έχασε και τους τρεις στόχους από Φεβρουάριο. Έχει δίκιο εδώ ο φίλος. Κάνατε μικρή την ομάδα με όλα τα στηρίζουμε τον προπονητή. Το ότι δεν δώσαμε χρόνο στο Ζαρντίν και Σίλβα και δώσαμε σε αυτό το ταβερνιάρι που ξεκίνησε παιχνίδι στην Τούμπα χωρίς κόφτη με ξεπερνάει. Εξαιρετική επιλογή των επιθετικών. Εκεί ήταν λάθος, ναι. Σε λιγάκι θα σβήσετε τα σχόλια. Άντε, περιμένουμε εκεί στη διαχείριση γιατί πάντα αυτό γίνεται. Έλα να σβήνουμε τα σχόλια με άκρο δημοκρατικό τρόπο. Βγείτε να πείτε φταίει η διαιτησία τώρα. Σισέι σε πιο χαζός και από τα μπρόκολα. Παιδοβούβαλο, πάρε δρόμο. Το Μαρτίνς και τα μάτια μας. Φέτος 3 στα 3. Γήπεδο συνόθηκαμε εδώ και τώρα. Μη σβήνετε σχόλια, παρακαλώ πολύ. Σκεφτείτε μόνο ότι καλύτερα να γίνει εκτόνωση εδώ μέσα. Έχει φέρει το κάθε Πακιστανό και τον έχει κάνει παίχτη. Πάρ τους αυτούς και φύγετε παρέα. Σε 10 ημέρες χάσαμε τα πάντα με τα παλτά και τους άμπαλους. Μπράβο. Την ώρα που γραφώ το δοκίμενο, γράφει εδώ ο συντάκτης, τα σχόλια στον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ Ολυμπιακού στο Facebook ξεπερνούσαν τα 550, όμως τα 530 από αυτά είχαν σβηστεί. Ενδεικτικά ορισμένα από αυτά που άντεξαν. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε και αύριο Ολυμπιακός, θέλουμε μόνο Ολυμπιακός. Στηρίζουμε Μάρτιν, μπράβο Ολυμπιακά, Ολυμπιακός προσπάθησε, μπράβο. Ό,τι και να λέει η ομάδα δείχνει μεγάλα σημαίνει βελτίωση. Μεγάλο άσπρο και Θοδωρίδης. Από τότε ανάποδα πάνε, θα τα στρώσει όμως τώρα που γύρισε. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Εδώ διαβάζω ένα θέμα. Πιο χαζούς και τον μπρόκολο, φίλε. Δηλαδή εντάξει. Εγώ είμαι υπέρ του Μάρτινς. Ναι, είναι πολύ καλό προπονητή, συμφωνώ κι εγώ. Έχει φτιάξει ένα πραγματικά πολύ καλό σύνολο. Το θέμα για μένα είναι το θέμα για μένα του παίκτη. Ναι. Οι επιλογές. Ναι. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρική. Δηλαδή είσαι του συνθήματος. Κότες, φταίχτες, διοίκηση και παίχτες. Εγώ είμαι υπέρ του Μαρτίνς. Εγώ θεωρώ ότι. Εγώ. Και μου το έχουν. Και πριν έρθει στον Ολυμπιακό, μου το είχαν πει άνθρωποι που γνωρίζανε και την πορτογαλική αγορά και το πορτογαλικό δώσο και μου είχαν πει. Άτομα τα οποία δεν εμπιστεύομαι και πέφτουν μέσα στις προβλέψεις τους. Τι έχω πάθει σήμερα, μου είχαν φτιάξει. Και μου είχαν πει ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό προπονητή που μπορεί να κάνει δουλειά. Το θέμα μας είναι, ρε φίλε, και τι παίχτες σου φέρνει. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Όμως, δηλαδή, Φεβρουάριο μένει έξω απ' όλα. Είναι καλή. Δεν έχει ευθύνη για κάποια πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Okay. Φίλε, κοίταξε, κανένας προπονητής, όσο καλός και να είναι, τώρα πέρα από την πλάκα, που δεν ξέρω αν είναι καλός ή όχι. Ναι. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Όταν κάθε καλοκαίρι και κάθε Ιανουάριο έχει 15 καινούριους παίκτες. Δεν υπάρχει πρόταση στον Ολυμπιακό ποδοσφαιρικό, ένα τι πλάνο. Να φτιάξει, τι ναι. Να παίξει, τι να κάνει. Ωραία. Αν καταφέρει να κάνει μια σειρά καλών αγώνων, επιτυχία είναι. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Okay. Στον Ολυμπιακό αυτό γίνεται εδώ και χρόνια. Δηλαδή μετά το τελευταίο φορά ποιος ήταν που κάθισε καιρό, ο Μίτσελ. Ο τελευταίος μου κάθισε. Όχι στη δεύτερη θητεία του, γιατί είχε δεύτερη θητεία, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, γενικά ναι. Ο Ολυμπιακός αυτό το
το μοντέλο το οποίο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ομάδα, σε καμία ομάδα. Σε καμία ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μπέκος, ο οποίος μέχρι πέρσι είχε κάθε χρόνο 25 στη τσέπη του, έτσι. Αλλά εντάξει. Okay. Λάθη γίνονται από όλους. Τι να κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, θα το βάλω και λοιπά. Τίποτα. Όχι, θα το βάλω να πάει στο συν 10 Παναθηναϊκός. 64-71 είναι και το σκορ. Γκραν Κανάρια Παναθηναϊκός τελειώνει η τρίτη περίοδος. Παιχνίδι που το θέλει οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός για να έχει ελπίδες για τα play-off της Euroleague. 1-0 η Βαλένθια είπαμε πριν από λίγο με τον Ροντρίγκο στο 67 είμαστε εκεί. Από Άρη έχουμε τίποτα, ρε φίλε, να μας πεις. Από Άρη, φίλε. Άρη, ΑΕΚ έχω τη. Έχω γραμμή όμως, πάμε, καλησπέρα. Τι γίνεται σήμερα, γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, ακούγομαι. Ακούγεστε πολύ καλά. Google το κοπάτι, κύριε Θανάση. Εργάζομαι, κύριε. Α, εργάζομαι. Και εσείς. Το παίρνω πίσω και εσείς όλοι μαζί. Έλα, έλα να βάλουμε πλάτη όλοι μαζί. Έχει φαγητό εδώ πέρα. Θα μας παίρνω, έλα πάλι, κάτι λουκάλικα. Ναι. Την κοινωνική υποχρέωση της ημέρας την διεκπαιρεώσαμε τις μεσημεριανές. Οι καλύτερες ώρες για μένα όσον αφορά αυτές τις μέρες. Ξεκάθαρα. Ναι. Τιμήσαμε την ημέρα το μεσημέρι. Ωραία. Και αύριο κορφλέξ με μούσλι, αυτά γνωστά. Και σαν Έλληνες φορολογούμενοι που κάνουμε δύο δουλειές για να επιβιώσουμε, τώρα βρισκόμαστε στη δεύτερη εργασία. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία. Εξεπλάγινε ο κόσμος για το αποτέλεσμα σήμερα. Φυσικά οι Έλληνες είναι ένας λαός που δεν περιμένουν τέτοια αποτελέσματα. Επειδή όμως το άθλημα του ποδοσφαίρου τα παρουσιάζει κατά καιρούς, αλλά οι Έλληνες τα θεωρούν πάντα όλα στημένα. Είναι περίεργο που δεν άκουσα ότι το σημερινό αποτέλεσμα ήταν στημένο στην Ελλάδα. Ναι, όντως. Έχεις δίκιο, δεν έχει ακουστεί ακόμα κάτι τέτοιο. Ορίστε. Έχεις δίκιο, δεν έχει ακουστεί ακόμα κάτι τέτοιο. Ναι. Την γλίτωσαν οι μαυρόασπροι εχθές, την πλήρωσαν οι κοκκινόασπροι σήμερα. Ναι, σωστά. Από ό,τι άκουγα στο ραδιόφωνο, μιλήσανε για τον εκπληκτικό τερματοφύλακα της Λαμίας. Σαράνοφ. Ναι. Συμβαίνουν αυτά λοιπόν, Αριανοί, που κράζατε την ομάδα σας όταν έπαιζε με μείον 7 παίχτες, αλλά κέρδισε στο 95 και σας δικαιολόγησα γιατί είχαμε αποκλειστεί από τον Εργοτέλη. Δεν είναι μόνο εκείνο το μάτς, Θανάση. Βασικά, όχι μόνο, δεν είναι μόνο το αποψινό μάτς. Ο Εργοτέλης και ο Πανετολικός ήταν εκείνα που έφεραν. Και το Παναθηναϊκό έχει αποκλείσει Λαμία και τα λέγαμε. Και όχι, και άλλο λέω, Νίκο, ότι εκείνο που είχε γίνει με τη Λαμία μετά από νίκη να γίνεται αυτό που γίνεται, ήταν συνέπεια των αποτελεσμάτων του Πανετολικού και και ο αποκλεισμός του Εργοτέλη. Και ότου θαύματος, μετά και από αυτό το αποτέλεσμα, λοιπόν, αναρωτιόμαστε εμείς οι Αριανοί τι ευκαιρία χάσαμε. Ελπίζω όλα αυτά για μας τους Αριανούς, τα αποτελέσματα που συμβαίνουν, να γίνονται παραδείγματα και να ζητάμε από την ομάδα μας, όπως ζητήσαμε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, να ζητήσουμε να κερδίσει και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τελειώσουμε με 8 νίκες. Τώρα θα μου πεις τι όνειρα βλέπεις. Τα όνειρα που είδαν σήμερα στη Λαμία και τα όνειρα που είδαν οι του Πανιωνίου χθες, που λίγο ακόμα να γινόταν πραγματικότητα. Και επαναλαμβάνω ότι το άθλημα αυτό δίνει αυτά, τα οποία στην Ελλάδα δεν τα πιστεύουμε. Νίκο Παπαδόπουλε, ναι. Το πέναλτι της Manchester City το είδες? Όχι, φίλε, δεν είδα δυστυχώς. Ναι, μη το δεις. Ναι. Μη το δεις. Ναι, το δεις. Είναι ένα ελληνικό πέναλτι. Ναι. Μιας ομάδος που έχει ισχυρό ιδιοκτήτη και μια μικρή ομάδα που δεν έχει τίποτα. Δεν αναφέρθηκαν όμως. Σε ποια πόλη εδρεύει. Ορίστε. Σε ποια πόλη εδρεύει. Ναι, γιατί είναι ομάδες με. Η ισχυρή ομάδα. Ναι. Με ισχυρό ιδιοκτήτη. Περίμενε, σε ποια πόλη δρεύει? Στο Μάντσεστερ. Ρε, η ελληνική ομάδα. Ποια είναι η ελληνική? Στο πλειά, η ελληνική ομάδα που εδρεύει. Ναι, πλειά, αυτό εδρεύει. Περίμενε, πού εδρεύει? Τώρα εδρεύει και στην πρωτεύουσα και στη συμπρωτεύουσα. Έλα. Μ' αρέσει. Λοιπόν. Ναι, ήταν ένα ελληνικό πέναλτι στην Αγγλία. Πάρτο, ρε φίλε, να ησυχάσεις, έχεις να το πάρεις από τότε που γεννήθηκα. Άντε, φτάνει, πάρτο. Όχι, φιλαράκι, όχι, φιλαράκι. Πάρτο, να ησυχάσεις.
Βλέπεις, είδα πώς έπαιξε η West Ham με τον προπονητή τον Πελεγκρίνη. Τα δώσαν όλα τα παιδιά, η αλήθεια είναι, τη σέντρα δεν περνούσαν. Ανδρέα είχαμε στην Ελλάδα όταν πήρες πρωτάθλημα τελευταία φορά. Ανδρέα είχαμε. Βεβαίως. Το παλιό το Πασόκ δεν το θέλατε. Γι' αυτό είναι το καλύτερο πρωτάθλημα, ρε φίλε. Έτσι. Γι' αυτό είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Γιατί εκεί δεν σου λένε ότι ό,τι πήρες σου το δώσανε. Βάλε τον ήλιο το πράσινο. Το ήλιο. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, ας ευχηθούμε λοιπόν ναι. Τον γκολ που μας έβαλε ο Πανιόνιος. Ναι, Πανιόνιος. Αλλά και τον γκολ που έβαλε ο Πανιόνιος στην Τούμπα, η ισοφάριση. Ναι. Τι σύμπτωση έχει, ναι. Η μπάλα αλλάζει καλάμια από εδώ από εκεί, αλλά καταλήγει εκεί που πρέπει έχει να πάει. Έχει καλό προπονητή ο Πανιόνιος. Ορίστε. Έχει καλό προπονητή. Γι' αυτό, γι' αυτό που παίζει. Γι' αυτό που παίζει. Τι να στα πάλι. Γι' αυτό, άμα που, δώσεις, γι' αυτό συγνώμη, που παίζει η Γαλάζια στην Αυταπάλη, την Αυταπάλη δεν σημαίνει ότι ο Μάτζιος παίζει στον Καπονίτο. Άκουσε, θα σου πω κάτι έτσι ναι. Για το Μάτζιο, για το Χάβο. Μόνο για το άμυνα ξέρουν να παίζουν, τίποτα άλλο. Έτσι. Λοιπόν, οι καλοί προπονητές σε αυτές τις ομάδες, καλός προπονητής θα είναι όταν θα πάει σε μια ομάδα με απαιτήσεις που θα πρέπει να πετύχει υψηλούς στόχους. Εκεί φαίνεται ο καλός προπονητής, όπως και ο καλός παίχτης. Τι καλός παίχτης είναι ο Τάδε, ναι βέβαια, πολύ καλός. Ας βάλει τη φανέλα της ομάδας μου και ας μου αποδείξει πόσο καλός παίχτης είναι. Μάλιστα. Που πρέπει να κερδίζει. Όχι να παίζει, ας πούμε, ελεύθερα σε μια ομάδα που, εντάξει ρε παιδί μου, έτσι, κατωτέρας δυναμικής, εκεί που παίζουν όλοι ελεύθεροι, και ό,τι βρέχει θα κατεβάσει και δεν θα τους πει και κανένας τίποτα. Μάλιστα. Μόλις όμως θα βάλουν καμιά φανέλα που πρέπει να βάλουν και κανένα σουτ μέσα, εκεί σφιγγούν τα γάλατα για να μην πω να σφιγγούν κάτι άλλο. Τα γάλατα. Άντε. Έτσι. Πάμε στο break τώρα. Λοιπόν, άντε. Ας βάλει καμιά διαφήμιση αφράδι, γιατί η εφορία είναι 30-30% και ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Έρχεται και ασφάλεια το αυτοκίνητο, γι' αυτό δεν έχουμε πολλά. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας, κύριε. Να είστε καλά, Λοιπόν, πάμε στο break. Τελευταίο για την απόψινη εκπομπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Κορυφώνει τη γιορτή της Υγνοπέμπτης, έτσι. Οι δρόμοι. Οι εορτασμοί. Οι δρόμοι σφίζουν από ζωή. Όντως, ακόμα. Ακόμα. Δεν μπορεί να είναι εκείνο το τραμ που γινόταν. Βγήκα λίγο εδώ πέρα έξω το ραδιόφωνο στη σκάλα του κτηρίου. Και βρώμησες. Τα βρώμησα. Ναι. Τα τύμπανα του πολέμου ακόμα ηχούνε. Ωραία. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη είναι στο πόδι. Θα είναι νομίζω για αρκετές ώρες ακόμα στο πόδι. Φλέγεται η Θεσσαλονίκη. Φλέγεται η Θεσσαλονίκη. Όσοι είστε εργοδότες αύριο, να περιμένετε τους υπαλλήλους σας λίγο πιο μετά από το κανονικό. Δηλαδή, 8 πιάνουνε, 9 παρά θα έρθουνε. Κόλλησα στην κίνηση και τα γνωστά. Ναι, κόλλησα στην κίνηση, άστα να πάνε. Πήγα να φύγω και ήρθε ένας να διάσει την αποχέτευση και με έκλεισε. Αυτό χρησιμοποιήσω εγώ. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, θα υπάρχουν διάφορα πραγματάκια που θα ακούσετε. Να είστε επιγείς, νομίζω ότι το επιτάσσει η μέρα, το επιτάζουν οι μέρες γενικότερα αυτές. Αφήστε λίγο τον εργαζόμενό σου, μπορεί να τον έχετε πιστολιάσει και 2 μήνες, να τον έχετε μέσα. Να χαρεί λίγο τη σημερινή μέρα και σε έρθει και λίγο πιο μετά. Δεν πειράζει, χαλάλι. Εντάξει, για 40 λεπτά θα επιβιώσει η επιχείρηση νομίζω. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, Μπαλαντέρ. Θα πάμε για κανένα ταρτάκι ακόμα μαζί. Μαραθώνια εκπομπή σήμερα. Μαραθώνια, πραγματικά. Μαραθώνια μπορείς να θέλεις. Ξεκίνησε ένα μισάρο Μοσχοβίτης, ήρθα και εγώ μετά. Ένας Μπαλαντέρ διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Ραδιομαραθώνιος, ναι, ναι, ναι. Ένας καρναβαλομαραθώνιος, θα έλεγα. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, στον Άρη που πήγαμε να πιάσουμε νωρίτερα, μας διέκοψε ο φίλος ο Θανάσης. Σήμερα οι ειδήσεις που ξεχώρισαν ήταν 2 και έχουν να κάνουν με την ανανέωση του συμβολίου του Κουέστα, αλλά και εκείνου του Δελιζήσι. Θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα το τυπικό σκέλος. Ο Κουέστα, ο οποίος θα παραμείνει στον Άρη μέχρι το 2021, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Δελιζήσι, που θα υπογράψει άλλα 2 χρόνια. Ο αρχηγός του Άρη έλεγε το συμβόλαιο το καλοκαίρι, του Κουέστα έλεγε το μεθεπόμενο καλοκαίρι, αλλά με τις εμφανίσεις που κάνει φέτος, νομίζω ότι δικαιωματικά κερδίζει την ανανέωση. Σίγουρα ένα συμβόλαιο με καλύτερους όρους, για ένα προσαρμογή που θα γίνει όσον αφορά τις απολαβές του. Του 27χρονου τερματοφύλακα και σε καλή ηλικία κιόλας για τερματοφύλακα και δείχνει καλά στοιχεία ο συγκεκριμένος. Και ο Άρης μετά από χρόνια βρίσκει ξανά έναν τερματοφύλακα που να εμπνέει σιγουριά. Με τις κακές στιγμές κάποιες φορές, okay, αλλά είναι γενικά σταθερός νομίζω τη φετινή σεζόν ο Χουλιάν Κουέστα και από τα παιδιά, τα καλά παιδιά της ομάδας, χαμηλών τόνων, έχει την κοπελίτσα του, δεν πολύ βγαίνει,
Εντάξει. Να του τρώω τα μαγαζιά. Το κοπελίδι του δεν πολύ βγαίνει καλό. Ναι, εντάξει, να του τρώω τα μαγαζιά. Ήρθε... Δεν είχε κανένα καλό νόστρεφιλο άνθρωπο. Ναι, ήρθε. Είναι ωραία κοπέλα του. Θυμίζει λίγο το Σάγκη, αλλά anyway. Δεν έχει άδικο. Ναι, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε, ας πούμε, το περασμένο καλοκαίρι και στην πρώτη ευκαιρία που η πλειοψηφία της ομάδας πήγε στη Χαλκιδική. Έτσι. Mm-hmm. Αυτός επέλεξε τη Θάσο. Ωραία και η Θάσο. Εντάξει, ήρεμα ήσυχα, δείχνει νομίζω πολλά για το χαρακτήρα του. Εντάξει, δεν πήγε στη Βαβούρα, αού κτλ. Λοιπόν, γιατί τον είχα πετύχει κιόλας μια φορά στην πουτή και τον ρωτάω. Θάσο, που λέω, πού είδε τη Θάσο. Λέει, μου την είπε ένα γνωστό, λέει. Και πήγα, λέω, πώ δεν πήγε Χαλκιδική. Και πολύ σωστό. Χαλκιδική πήγα, λέει, όλοι οι άλλοι. Καλά είπε. Ήθελα να πάω κάπου αλλού. Τέλο πάντων, και ο Δέλη που παραμένει. Και για την παρουσία του τη φετινή, η οποία βέβαια είναι πολύ ικανοποιητική. Κόντρα στι προβλέψει αρκετών είναι η αλήθεια, ίσω και τι δικέ μα μέχρι ένα σημείο. Για άλλου λόγου, νομίζω, και για άλλου λόγου βασικά, πέραν του αγωνιστικού, είναι μια. Δυναμική παρουσία θα τη χαρακτήριζα στα αποδυτήρια του Άρη Δελιζήσης και θα ακολουθήσουν και άλλες ανανεώσεις. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα πάρει σειρά και το θέμα του Βέλεθ. Ο οποίος και αυτός τρώγεται να μείνει, του αρέσει εδώ πέρα πάρα πολύ και στον Άρη είναι ψημένη. Βλέπουν το Βέλεθ ως και έναν ηγέτη της άμυνας για τα επόμενα χρόνια. Ο Χρήσανθος τον παρομοίασε σωστά με τον Ρονάλντο Γκιάρο. Δεν έχουν την ίδια πορεία βέβαια, αλλά. Πιο βαρύς νομίζω ήταν ο. Ο Γκιάρο ήταν πιο βαρύς, ναι. Αλλά είναι ένας παίκτης σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία, 27 χρονών, και παρουσιάζει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Έχοντας τραβήξει το ενδιαφέρον ομάδα του Super League, και αυτό δεν το λέω ερλτζίδικα. Υπάρχει όντως και ισχύει σαν ρεπορτάζ. Γι' αυτό στον Άρη βιάζονται και νομίζω ότι και αυτό σιγά σιγά μέσα στο επόμενο διάστημα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο και αυτό σε έναν ακόμα χρόνο, λέγαμε, μέχρι 2021 νομίζω. Για τον Βέλεθ. Εμένα αυτές οι κινήσεις μου δείχνουν ότι υπάρχει κάτι, ότι υπάρχει μια, όχι υπάρχει κάτι, υπάρχει μια ποδοσφαιρική σκέψη στον Άρη, ότι δεν θα περιμένω να φτάσουμε τελευταία στιγμή. Το κλείνω τώρα, γιατί μετά από 4-5 μήνες μπορεί να ζητάει περισσότερα. Εκτός από αυτό, επίσης, δεν μπορείς, όπως λέγαμε πριν για τον Ολυμπιακό, κάθε καλοκαίρι να παίρνεις 15 παίχτες, ναι, και να περιμένεις. Και να φτιάξεις και ένα κορμό. Αυτό που λέει ο Νίκος και το επόμενο που θα πω. Γιατί ο Άρης το περασμένο καλοκαίρι. Αναγκαστικά το έκανε, έτσι. Ναι. Το έκανε αναγκαστικά δεν γιατί. Είχε και άλλη επιλογή, εντάξει. Ναι, άλλαξε επίπεδο πάλι. Ναι. Είχε μια ομάδα που ήταν προσαρμοσμένη στα δεδομένα της Β' Εθνικής. Άρα ήταν υποχρεωμένος να προχωρήσει και σε ριζικές αλλαγές. Κάποιες δεν του βγήκανε και έτσι έκανε άλλες 6 μεταγραφές το Γενάρη. Σιγά σιγά όμως, αν ο Άρης θέλει να δημιουργήσει κάτι σταθερό, πρέπει να αποκτήσει πρώτα ένα σταθερό κορμό. Και με τον Κουέστα, τον Βέλεθ, τον Λάρσον που θα μείνει του χρόνου, το Σιώπη. Τον Γκόρχοτ που πήρες. Σιγά σιγά φτιάχνεις ένα κορμό. Ώστε το επόμενο καλοκαίρι να μην χρειάζεται να φέρεις πάλι 8-10 ποδοσφαιριστές, να φέρεις 4-5. Ναι, δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι και 8-10 να φέρεις, μπορείς να φέρεις, αλλά να είναι ένας-δύο βασικοί και οι άλλοι να γεμίζουν το ρόστερ. Να φτιάξεις μια ομάδα. Δεν μπορείς κάθε φορά να πηγαίνεις με 15 παίχτες και να περιμένεις να κάνεις ομάδα. Δεν γίνεται κάθε χρόνο. Γιατί όταν μιλάμε για πάνω από 10 ποδοσφαιριστές και 10 βασικούς ποδοσφαιριστές, τότε μιλάμε κάθε καλοκαίρι για ένα νέο project. Εντάξει, μια νέα ομάδα που θα πρέπει να βρει χρόνο, να δέσει, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Αν όμως φτιάξεις ένα κορμό και προσθέτεις κάποιους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που θα τους απορροφά το σύνολο. Τότε αυτό θα είναι καλύτερο για σένα και πιο ευνοϊκό σε κάθε περίπτωση. Ναι. Όσον αφορά τώρα τον ντέρμπι με την ΑΕΚ, αύριο να ενημερώσουμε ότι θα υπάρξει μια διαφοροποίηση στο ωράριο της μπουτίκ, γιατί είναι πολύ μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια. Έτσι όπως πάμε, δεν ξέρω αν μπορεί να πλησιάσουμε και το sold out για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Ένωση. Συγκεκριμένα η μπουτίκ θα λειτουργήσει από τις 10 μέχρι και τις 8, δηλαδή 2 ώρες επιπλέον, γιατί τις προηγούμενες μέρες έκλεινε στις 6 και μέσω του Viva φυσικά μπορείτε να παίρνετε τα εισιτήριά σας. Για το αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι η 11 έχει κλειδώσει. Είναι αυτό που γράφουμε από την Τρίτη και το λέμε και μέσα την απογευματινή εκπομπή με τον Χρήσανθο, ότι ο Ρόους μάλλον θα καλύψει το κενό του τιμωρημένου Τζανακάκη στο δεξιάκρο της άμυνας. Θα επιστρέψει ο Δηληζής στην 11. Δίπλα στο Βέλεθ, με τον Γκόρχου του αριστερό άκρο τη άμυνα να παραμένει. Τον Κουέστα και αυτό στο τέρμα. Μπάσα λέω. Σιώπη Ματίγια, Μαρτίνε, Γκαρσία, Λάρσον την κοινή. Είναι η συνταγή η πετυχημένη των τελευταίων αγωνιστικών και συγκεκριμένα η πετυχημένη συνταγή τη Τούμπα όσον αφορά την εικόνα τη ομάδα, όχι τόσο το αποτέλεσμα.
το έχουμε δει από τον Παντελή τις τελευταίες αγωνιστικές. Δεν αλλάζει πολλά πράγματα πέραν των αναγκαίων αλλαγών που έχει να κάνει σε κάθε παιχνίδι. Έχει και μία. Ο Μπάσα, ναι, μεν τέθηκε ξανά στη διάθεσή του, αλλά με τον Σιώπη και τον Ματίκα να τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στο κόντρα στον ΠΑΟΚ, δεν σκοπεύει να δώσει φανέλα βασικού στον Αλβανό Μέσο, ο οποίος πιστεύω θα αγωνιστεί το Σάββατο, αλλά θα έρθει από τον πάγκο. Και αύριο, με το τέλος της προπόνησης, θα δούμε ποιες είναι και οι επιλογές του προπονητή του Άρη για την αποστολή. Η ομάδα η οποία θα προπονηθεί αύριο το απόγευμα στο Κλεάνθης Βικελίδης, η τελική πρόβα, για να ανακοινωθεί συνέχεια και η αποστολή. Απλά μην την ανακοινώσετε πολύ αργά, γιατί πρέπει να κλείσουμε και την εφημερίδα εκεί, αν ακούτε στο γραφείο της ΠΑΕΑΡ. Να είμαστε από εδώ, γιατί το δικό σου ταλκά έχουμε. Στο γραφείο τύπου εκεί πέρα της ΠΑΕΑΡ, λίγο νωρίς αύριο την αποστολή, παιδιά. Να κλείσουμε λίγο μια σελίδουλα εκεί πέρα που έχει μείνει, να τελειώνουμε. Λοιπόν, Σάββατο στις 7, τα είπαμε, Άρη ΣΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω. Και που καταφέραμε να έχουμε ρεπορτάζ στη σημερινή μέρα, νομίζω ότι είναι άθλος γενικότερα. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη μέρα, είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Μπορείτε να διαβάσετε όλα μπαουτάρι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μίλα μου γι' αυτό. Ενός ποδοσφαιριστή που έχει να μιλήσει αρκετά χρόνια. Οπα. Και είναι ένα έτσι, κοινό σημείο αναφοράς ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ. Το Σανέλ Γιάχιτς. Ο Σάνι. Ο Σάνι, βέβαια. Φίλε, μπάγευς, ρε φίλε. Σκάρα, σκάρα, βέβαια. Γενάρη το 8. Από την Ζάμπριζετ, πώς λεγόταν. Βαρντάρ Σκοπίων. Όχι Βαρντάρ Σκοπίων. Ζάμπριζετ. Πολύ χαρά. Νομίζω ότι είναι από τους πιο αξιόλογους χαφ που έχουν περάσει από τον Άρη την τελευταία δεκαετία. Και μετέπειτα ακολούθησε και η μεταγραφή του στην ΑΕΚ, με την οποία πήρε κύπελο. Με τον Άρη δεν κατάφερε στο τελικό του Κατσατζούγλη. Μεταγραφή ήταν ή ηλεκτρική. Μεταγραφή. 700.000 έχει πάρει. Σόπαρε. Βέβαια. Μην το θυμάμαι. 700.000 βεβαίω. Καλό ποδοσφαιριστή. Έχει να μιλήσει πάρα πολλά χρόνια. Τον εντοπίσαμε, τα είπε ωραία και καλά. Ή έκανε και το σχόλιο του για τον ντέρμπι του Σαββάτου, είπε και για τις αναμνήσεις του από τον Άρη. Και είπε την αλήθεια, γιατί εγώ νομίζω ότι εκείνος ο Άρης του Μπάγεβιτς έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο ακόμα και από τον Άρη του Κούπερ. Μπορεί ο Άρης του Κούπερ να έχει την Ευρώπη, την Αθλέτικο κτλ. Ναι, οκ. Okay. Να έχει έναν άλλο προσανατολισμό, αλλά ο Άρης του Μπάγεβιτς έπαιζε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο εκείνη τη χρονιά. Και ευτυχώς τότε ο Λάμπρος κόκρες, γιατί πρέπει να λέμε και τα καλά, τη ψηλιάσει και νωρίς με τον Γλυβιτζουράκια, του Χουάν Κάρλος Ολίβα μετά από εκείνο το 0-0 με τον Πανιόνιο στο Βικελίδης. Τον έστειλε πίσω στην Ισπανία να βρει τίποτα λολίτο να μασουλάει εκεί πέρα γλυπιτζούρια καραμέλες και πήρε την Τουσκάρα. Εντάξει, τον πρίγκιπα του Νερέτβα. Σωστά. Διαφορετικά, έτσι. Και η Μπουρουτζίκα, τάκι Περσία. Τάκι, ναι, τάκι το φάγαμε. Όλο το team. Όχι, τάκι Περσία δεν είχε άρεσε. Είχε και Μπουρουτζίκα και Αγγελική Αρκάδη, όχι. Αγγελική Αρκάδη. Ναι, ρε. Και Αγγελική Αρκάδη. Η Αγγελική Αρκάδη, ρε φίλε, ήταν τότε στα καλά τα χρόνια του Μπάγκεβιτς, ήταν παραδίπλα. Τώρα είναι στην ΑΕΚ, εδώ και χρόνια. Α, ναι. Ναι, ρε. Τάκι Περσία και Μπουρτζίκα έχει. Βέβαια. Τάκι το φάγαμε. Αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν, μελέτης. Μελέτης. Μελέτης Τάκης Περσίας. Μελετάκης, ρε φίλε. Έτσι λέγεται. Μελετάκης. Ναι. Έλα, δεν το ξέρα. Ναι, ρε. Μάλιστα. Τάκι Λεμονή βλέπω τώρα, θα ξεσαλώσουμε Τάκι Λεμονή στον Ολυμπιακό. Ίσως να είναι και μια λύση, δεν ξέρω. Ο συγκεκριμένος. Αυτά όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη, παιδιά. Ο Τόνς οφ. Ο Τζανακάκης τιμωρημένος οφ. Ο Διαμαντόπουλος είναι δεδομένο οφ, χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Υπάρχουν όμως επιλογές. Και επαναλαμβάνω, χωρίς να έχω τη διάθεση να γίνω γραφικός, είναι πολύ σημαντική η παρουσία δική σας στο μάτσο Σαββάτου για πολλούς λόγους. Θέλετε εμπορικούς, θέλετε οικονομικούς, θέλετε αγωνιστικούς, γιατί δεν είναι εύκολο το μάτς. Εντάξει, η ΑΕΚ έδειξε με τον Ατρόμητο ότι μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Και είναι και μια ομάδα που αν τη δώσει χώρο, θα την κάνει σίγουρα τη ζημιά. Γι' αυτό ο Άρης δεν θα δώσει χώρο το Σάββατο φυσικά και θα προσεγγίσει το παιχνίδι πάνω κάτω όπως προσέγγισε και αυτό με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Με ένα Χιμένεθ που από ό,τι αναφέρει το ρεπορτάζ θα έρθει με ένα 3-5-2 που του βγήκε με τον Ατρόμητο. Εντάξει, αυτή η έμπνευση του Χιμένεθ με τον Μπακασέτα φουλμπάκ αριστερά. Δεν ξέρω τώρα τι καινούργιο φρούτο είναι. Αν ο Άρης τυπήσει από εκείνη την πλευρά, νομίζω θα κάνει ωραία πραγματάκια με την ΑΕΚ το Σάββατο. Μακάρι να κερδίσει. Δύσκολο παιχνίδι. Μην παρασύρεστε πολύ. Α, παίξαν μπαλάρα στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Okay. Άλλο παιχνίδι το ένα, άλλο παιχνίδι το άλλο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Διαφορετικά τα δεδομένα. Άλλο να παίζει και στην έδρα σου, η πίεση του κόσμου, κουλουπού, κουλουπού. Είσαι, ναι, μεν βέβαια σε ένα καλό φεγγάρι. Παίζει καλά, βελτιώνεσαι σταθερά. Αλλά αυτό που λέμε πολλές φορές και το λένε οι παίκτες, κυρίως οι προπονητές, κάθε μάτς ξεχωριστά δεν είναι κλισέ.
είναι κάτι το οποίο αποκρίνεται στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα, φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, που σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Εντάξει, γιατί πλησιάζει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Γιατί να αποχαιρετήσουμε, ρε φίλε, ακόμα κάτσε. Ήρθε ο. Όχι. Για 12, περίμενε. Βρήκε ένα παρκάρι. Κάτσε, ρε φίλε. Πάω να το βάλω εκεί που το πάρκαρα εγώ. Δώσε μου πορτοφόλιο. Λες. Εύκολα, ξέρεις. Ετοιμάσου. Ή θα πλακωθούμε, θα τρέχουμε, όταν δεν θα γίνει. Ωραία, εντάξει, θα φάμε, αλλά θα φάμε. Θα δώσουμε κι εμείς. Παιδιά, μην αγχωνιστείτε. Δεν έχουμε τίποτα να πάρετε. Πολύ λίγα πράγματα. Πολύ, πολύ ψόφια πράγματα σήμερα. Μια φορά κατεβήκαμε φορτωμένοι, δεν ήρθατε. Στο ραντεβού που στήσατε. Λοιπόν. Χώματι. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 80-99 στην έδρα της Γκραν Κανάρια. Εκτός έδρας νίκη τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Πραγματικά είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Είχε 36-47 τρίποντα. 76,6% ο Παναθηναϊκός και πολλούς πρωταγωνιστές. Ήρθε ο διευθυντής, φίλε. Ναι. Που αφισβητήσε ότι δεν θα έρθει. Ναι. Ντροπή. Αυτός εδώ, κύριε Γιώργο. Έλεγε που θα παρκάρει. Έλα. Είχα δηλώσει ότι δεν θα έρθω, αλλά έκανα το ναι. Ζάπα μάγκα. Ναι. Μεσημέρι. Έκανα την επανάστασή μου για μερικά δευτερόλεπτα. Για μερικά δευτερόλεπτα και μετά ξανά. Κάτω γίνεται μέσα, εδώ κάτω είχε 4 κορίτσια, νόμιζα μένα περίμενα, αλλά δεν είναι ακόμα. Είναι ακόμα. Γιατί είναι Γιώργο. Γεμάτο γυναίκες εδώ κάτω. Ωραία, φύγαμε. Κλείσε. Μάλλον περιμένουν τον Νίκο. Έτσι. Τον Νίκο Παπαδόπουλο. Υπάρχει ένα κοινό. Θα βάλουμε τσίγκινο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Έτσι. Έτσι, εδώ στο ραδιοφωνικό μαραθώνιο το σημερινό. Ραντεβού ξανά Τρίτη. Δεν θα είσαι. Ω, Νίκος βέβαια, μόνος του Τρίτη. Ωραία. Τετάρτη μαζί. Ωραία. Την Τρίτη θα είμαστε βέβαια όμως, έτσι, σε σύνδεση με την Μπάουξ. Τι ώρα παίζεις? 7.30. Ναι, ναι. Την άλλη Τετάρτη κάνει υπομονή που είναι 9.30. Εκεί πέρα, ναι, ίσως. Ναι. Η Revanse. Υπό προϋποθέσεις. Καλά, το εργαλείο το καινούργιο πετάει, ε. Το δοκίμασες? Σήμερα στο. Γουσταρές. Το μεσημέρι. Με το λάπτοπ ή με το κινητό. Με το λάπτοπ. Με το λάπτοπ. Τίποτα, εντάξει, κανονικά. Τζάμι, σαν να μιλάμε έτσι. Γίναμε. Βγάλαμε άκρη και το καλοκαίρι, να ξέρεις. Έχει να φύγει από το καραβίτσι. Που τον καλαβέρι αυτό. Το είπα και στο Βρέσανδο. Του λέω έτσι. Σαγκονάρα, βράδυ. Καϊπυρίνη από δίπλα και κανονικά εκπομπή. Άρα μπορείς να κάνουμε δεύτερη Χαλκιδική. Ναι ρε, κανονικά. Τελειώσαμε έτσι. Το εργαλείο είναι ξέρετε. Πολύ δυνατό. Απορώ τόσο καιρό γιατί καθυστερούσαμε. Απορώ, πραγματικά. Όχι, βασικά απορούμε τόσο καιρό γιατί ερχόμαστε ναι. Και δεν καθόμαστε ναι, στα σπίτια μας. Εντάξει, ο ένας στην Περαία, ο άλλος εκεί πέρα κάτω στην παραλία. Που λέω λόγος με και αύριο άμα θες. Ναι. Ωραία, αφού ξεμπερδέψουμε τα γραψίματα για αυτά. Μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Όχι, είναι και μια λύση. Δεν μπορεί να έρθει κάποιο. Ωραία, θα βγούμε εμείς. Σωστά. Σωστά. Τα δικά μας. Τα δικά μας, τα σπιτάκια μας. Λοιπόν. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, παιδιά. Όσοι είστε έξω, καλά να περνάτε. Γενικότερα, αυτός που οδηγάει, εντάξει, το ξέρει το σκηνικό. Ναι. Μην το ξεφτιλίζετε με τον ποτό. Έτσι, οι μέρες είναι λίγο περίεργες. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας εδώ, η ζούγκλα.